Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα σεμινάριο που διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία πάντα με τον Σύνδεσμο Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Κύπρου. Σήμερα μαζί μας ο Παναγιώτης ο Γιαναράς, ο οποίος θα μας παρουσιάσει ένα σεμινάριο με θέμα την επίδεση man-to-man απέναντι σε άμυνα με αλλαγές ασκρίνης στην μπάλα, το pick and roll, ο πιο γνωστός σε όλους μας. Coach, καλωσορίζω και σε ευχαριστούμε για την σημερινή σου παρουσίαση. Καλησπέρα, Αντώνη μου. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και όπως έχουμε ξαναπεί ότι είναι, σε τέτοιες στιγμές είναι χαρά μας να κάνουμε μπασκετικές κουβέντες και να ανταλλάζουμε απόψεις, ιδέες και να μπορούμε να είμαστε όσο μπορούμε, όσο γίνεται σε γρήγορση από τη στιγμή που ακόμα το μπάσκετ μας δεν έχει ανοίξει. Για όσους δεν γνωρίζουν, που δεν νομίζω να είναι και πολλοί από τους φίλους που μας παρακολουθούν, ο Παναγιώτης ο Γιαναράς έχει χρόνια εμπειρία και στην Κύπρο, σε Κεραυνό, Ένωση Νέου Παραλληνίου, Απόλλωνα, ΑΠΟΕΛ και στην γυναικεία καλαθόσφαιρα, στην ΑΕΛ και στον Κεραυνό. Από το 2016 είναι στο εξωτερικό, ξεκινώντας από την Ραντέ, στην ΕΤΟΑΛ Ραντέ, στην Τινησία. Στη συνέχεια πέρασε στο Κατάρ, στην Κατάρ Sports Club της Ντόχα. Και από εκεί έχει αναλάβει την εθνική του Κατάρ τα τελευταία δύο χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, coach, διόρθωσέ με. Έτσι, είναι περίπου 1,5 χρόνος. Ουσιαστικά η καινούργια προσπάθεια γίνεται τον τελευταίο χρόνο και προσπαθούμε μαζί με την Ομοσπονδία να εντάξουμε νέα παιδιά στην ομάδα και να κάνουμε κάτι καλό. Ωραία. Εμένα δεν με χρειάζεται άλλο εδώ. Σας αφήνω στα χέρια του coach του Γιαναρά. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα απαντήσουμε όσα ερωτήματα υπάρχουν και από το σεμινάριο του coach, αλλά και οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε το coach τον Γιαναρά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε γράφοντας τις ερωτήσεις σας κάτω ακριβώς από το βίντεο. Σας αφήνω λοιπόν στα χέρια του coach. Coach, καλό σεμινάριο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, Αντώνη. Να καλησπέρισω και τους φίλους που είναι κοντά μας. Το θέμα που θα αναλύσουμε σήμερα, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι η επίθεση man-to-man εναντίον άμυνας με αλλαγές στα σκρίν στην μπάλα. Ένα γενικότερο θέμα, η επίθεση man-to-man εναντίον άμυνας με αλλαγές, το οποίο όμως για να μπορέσουμε να το εξαντλήσουμε θα θέλαμε τουλάχιστον 2 μέρες κουβέντας και συζήτησης και είναι αμφίβολο αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Οπότε έχουμε αποφασίσει σήμερα στην κουβέντα μας, στην παρουσίασή μας, να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο παραπάνω το πιο πάνω θέμα και να μιλήσουμε απέναντι σε επίθεση απέναντι σε άμυνα αλλαγές στα σκριν στην μπάλα. Είναι ένα αρκετά συνηθισμένο κομμάτι, το οποίο παρουσιάζεται πάρα πολύ στο σύγχρονο μπάσκετ και νομίζω ότι όποια ομάδα προσπαθήσει να αν θέλετε να αντιμετωπίσει όλο αυτό το κομμάτι χωρίς προετοιμασία, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, θα έχει προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν, ξεκινώντας την παρουσίασή μας, βάζουμε το εξής ερώτημα. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια άμυνα με αλλαγές, τι πρέπει να γνωρίζουμε, τι πρέπει να σκεφτούμε, τι πρέπει να προνοήσουμε, ούτως ώστε να είναι η ομάδα μας έτοιμη να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια συνθήκη. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που θα βάλουμε σαν staff, σαν προπονητικό team και θα περάσουμε στην ομάδα μας είναι γιατί η άμυνα αλλάζει. Δηλαδή πρέπει να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο η άμυνα προσπαθεί να μας βάλει σαν επίθεση σε μια τέτοια διαδικασία για να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε κατάλληλα. Αυτό μπορούμε να το χωρίσουμε στα εξής. Η άμυνα κυρίως αλλάζει για να μας βγάλει από το επιθετικό μας πλάνο. Όταν είμαστε μια ομάδα κυρίως με καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση, με αυτοματοποιημένες κινήσεις, η αμυντική φιλοσοφία της αντίπαλης ομάδας θα είναι να μας βγάλει κυρίως έξω από το επιθετικό μας πλάνο. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο θα αποφασίσουν να αντιμετωπίσουν τη δικιά μας επίθεση με αλλαγές. Δεύτερο κομμάτι είναι για να προκαλέσουν τις καταστάσεις ένας εναντίον ενός, ISO καταστάσεις όπως λέμε, isolation καταστάσεις,
είτε αυτές γίνονται μέσα στο καλάθι, είτε γίνονται έξω από το καλάθι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ISO καταστάσεις, είναι είτε εμείς προσπαθούμε να επιτεθούμε ένας εναντίον ενός κοντά στο καλάθι, μέσα από τη ρακέτα με τους ψηλούς μας ή και με κοντούς παίχτες, ή προσπαθούμε έξω από το καλάθι να αλλάξουμε την ισορροπία της άμυνας και να επιτεθούμε σε ένας εναντίον ενός. Αυτό, αν δούμε παρακάτω, έχει σαν αποτέλεσμα να σταματάει η κυκλοφορία της μπάλας από μέσα προς τα έξω, είτε από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Δηλαδή, η άμυνα αλλάζοντας μας υποχρεώνει εμάς να πάμε πιο πολύ σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Πράγμα που σημαίνει ότι θα επιτεθούμε πιο πολύ με τρίπλα, χωρίς να κυκλοφορήσει μπάλα. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι η ομάδα μας δεν έχει προετοιμαστεί για να το αντιμετωπίσει όλο αυτό. Και έτσι γινόμαστε στατικοί, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε το mismatch που έχουμε, είτε μέσα στο καλάθι, είτε έξω από αυτό. Επίσης, άλλος ένας λόγος που το κάνει αυτό η αντίπαλη ομάδα είναι και να σταματήσει την έξτρα πάσα, να σταματήσει τη δημιουργία που μπορεί να έχουμε σαν ομάδα και επίσης να προκαλέσει κάποιο shoot και μία επίθεση κάτω από την πίεση του χρόνου και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Όταν έχουμε μάθει να εκτελούμε μετά από συγκεκριμένες κινήσεις, αυτοματοποιημένες επιθετικά κινήσεις, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, έξτρα πάσα όπως είδαμε, και με πιο ομαδικό πλάνο, πιο ομαδικό επιθετικό πλάνο, τότε η αμυντική ομάδα, η άμυνα που θα παίξει η ομάδα με τις αλλαγές, θα προσπαθήσει να μας βγάλει από όλο αυτό το ρυθμό και να προκαλέσουν κάποια σουτ, εκβιαστικά σουτ, σε συνθήκες που ίσως η δικιά μας ομάδα να μην έχει συνηθίσει να επιτίθεται. Λοιπόν, πέρα από αυτό, το δεύτερο κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα να αντιμετωπίσουμε μία άμυνα με αλλαγές, είναι στο πώς αλλάζουν σε σχέση με τις θέσεις και το ύψος. Δηλαδή, η αντίπαλη ομάδα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, ποια φιλοσοφία έχει όσον αφορά τις αλλαγές. Πάνε σε αλλαγές αποκλειστικά με guard σε guard, πάνε σε αλλαγές με guard σε forward, πάνε σε αλλαγές μόνο παίκτων που είναι ισοϊψής. Οπότε αυτό είναι άλλη μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε σαν ομάδα για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε το πλάνο μας. Το τρίτο κομμάτι είναι πώς αλλάζουν σε σχέση με τα screen. Γι' αυτό αναφέραμε προηγουμένως ότι θα προσπαθήσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε το κομμάτι επίθεσης απέναντι σε άμυνα με αλλαγές. Γιατί όπως βλέπετε, όταν μιλάμε για μια άμυνα με αλλαγές, η αντίπαλη ομάδα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, οπότε είναι πάρα πολλά αυτά για τα οποία θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό, σε αυτό το θέμα, σε αυτό το κομμάτι λέμε ότι πώς αλλάζει η αντίπαλη ομάδα. Αλλάζει σε screen στην μπάλα, αλλάζει στα screen μακριά από την μπάλα, είτε αυτά είναι κάθετα screen, παράλληλα screen κτλ. Με ποιο τρόπο αλλάζουν στα screen και σε ποια screen αλλάζουν, ούτως ώστε να είμαστε συγκεκριμένοι, να είμαστε πιο έτοιμοι. Αν κάτσουμε να αναλύσουμε όλο αυτό το κομμάτι, θα μας πάρει πραγματικά πάρα πολλές ώρες και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το εξαντλήσουμε. Οπότε εμείς, στη συνέχεια της παρουσίασής μας, θα αφοσιωθούμε κυρίως στις αλλαγές στα screen στην μπάλα. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι είναι πότε αλλάζει η αντίπαλη ομάδα στα screen. Ξεκινάνε σαν βασική αμυντική φιλοσοφία να αλλάζουν σε όλα τα screen. Έχουν κανόνες να αλλάζουν στα screen στο τέλος της επίθεσης, στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Αυτό είναι κάτι που ακόμα πρέπει να ξέρουμε για να είμαστε έτοιμοι. Γιατί πολλές φορές θα το δείτε και στη συνέχεια. Όταν η αντίπαλη ομάδα αλλάξει στο τέλος της επίθεσης μας και το χρονόμετρο πηγαίνει προς τα κάτω, προς το τέλος, βρεθούν οι παίχτες σε κατάσταση να πρέπει να επιτεθούν στα τελευταία 6-7 δευτερόλεπτα χωρίς να έχουν προετοιμαστεί για όλο αυτό και να είναι έτοιμοι να το αντιμετωπίζουν, ξαφνικά θα επικρατεί ένας πανικός. Ενώ θα το αναφέρουμε και μετά ότι ο χρόνος επίθεσης που απομένει για μας στα 6, στα 8, στα 10 δευτερόλεπτα, είναι πραγματικά πολύ μεγάλος εάν είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε σε αυτή τη συνθήκη και αν έχουμε δουλέψει στην προπόνησή μας. Λοιπόν, και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι ακόμα πιο εξειδικευμένο, είναι οι αλλαγές σε screen στην μπάλα ειδικών συνθήκων και ειδικών καταστάσεων. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα fake pick and roll. Ένα fake pick and roll που μετά το screen στην μπάλα έχουμε ένα back screen από τον κοντό στο ψηλό.
Λοιπόν, εάν αλλάζουν σε αυτές τις συνθήκες, εμείς πώς μπορούμε να επιτεθούμε σε ένα spin pick and roll? Λογικά, εάν είναι διπλή αλλαγή, αν είναι τριπλή αλλαγή που κάνουν, λογικά το πλεονέκτημα μας θα είναι ίσως μικρότερο. Να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι εμείς έχουμε πει στις ομάδες μας ότι σε ένα spin pick and roll, εάν αλλάζει η άμυνα, ο τρόπος να επιτεθούμε είναι να κάνουμε fake back screen στο ψηλό και pop out του κοντού, ούτως ώστε να γυρίσουμε την μπάλα γρήγορα στον κοντό να επιτεθεί σε close out κατάσταση. Λοιπόν, αυτές είναι κάποιες ειδικές συνθήκες και ειδικές καταστάσεις, για τις οποίες επίσης πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν θα κλειστούμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που παίζει με αλλαγές στα screen. Μια συνθήκη ghost screen. Ghost screen είναι ένα ψεύτικο screen από κοντό σε κοντό, για να μας αναγκάσει, για να αναγκάσουμε την άμυνα να βάλει τον αδύνατο αμυντικό πάνω στον καλό μας επιθετικό τους, ώστε να παίξουμε ένας εναντίον ενός. Όπως είπα ξανά, αυτές είναι ειδικές συνθήκες, ειδικές καταστάσεις. Δεν τις συναντάμε πολύ συχνά σε ένα παιχνίδι μπάσκετ. Αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτά. Όπως μια συνθήκη screen από κοντό σε ψηλό. Δηλαδή, αν έχουμε έναν παίχτη στη θέση 4 που μπορεί να βάλει την μπάλα κάτω, μπορούμε να κάνουμε ένα ψεύτικο, ένα brass screen από τον κοντό μας στο ψηλό, ούτως ώστε μία τρίπλα να φτάσει στο καλάθι. Αυτές είναι, ξαναλέω, ειδικές συνθήκες, δεν θα τις εξετάσουμε σήμερα, αλλά είναι καλό κάθε ομάδα να μπορεί να είναι έτοιμη και να τις έχει εντάξει σε ένα γενικότερο επιθετικό πλάνο, ούτως ώστε όταν τις αντιμετωπίσει να μπορεί να αντεπεξέλθει. Λοιπόν, κάποια νούμερα τα οποία θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τη σημαντικότητα της κατάστασης και του θέματος που θα αναλύσουμε σήμερα, των αλλαγών στα screen στην μπάλα. Στο σύγχρονο μπάσκετ, περίπου 80% των επιθέσεων βασίζεται στο pick and roll. Αν όχι βασίζεται στο pick and roll, θα έλεγα τουλάχιστον περιλαμβάνει pick and roll. Αυτά είναι νούμερα τα οποία έχουν βγει μέσα από αναλύσεις, μέσα από analytics, στατιστικές καταστάσεις τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Αν λάβουμε υπόψη το ψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη είναι η Ευρωλίγκα, βλέπουμε ότι σε ένα αγώνα μπάσκετ με περίπου 75 με 80 κατοχές γίνονται πάνω από 100 screens στην μπάλα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και για την άμυνα σαφέστατα είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση, αλλά και για την επίθεση είναι μια συνθήκη που θα συναντήσει πάρα πολλές φορές μπροστά της και θα πρέπει να είναι έτοιμη αν θέλει να βρει σκορ με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Αυτά τα νούμερα που αναφέραμε προηγουμένως, όπως είπα, είναι μετά από μετρήσεις των τελευταίων 10 χρόνων περίπου στην Ευρωλίγκα και είναι νούμερα τα οποία αυξάνονται κάθε χρόνο με ανωδική τάση. Την προηγούμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα είχαμε κάποια συγκεκριμένα νούμερα. Είχαμε το 28,4% των επιθέσεων στο μισό γήπεδο εκτελέστηκαν είτε από το χειριστή της μπάλας είτε από τον screener σε καταστάσεις pick and roll. Αντιλαμβάνεσαι σε ένα παιχνίδι μπάσκετ ότι πέρα από το score με επιθετικό rebound, με καταστάσεις transition, με οτιδήποτε περνάμε και στο κομμάτι επιθέσεις σε μισό γήπεδο. Από αυτές τις επιθέσεις, λοιπόν, το 28,4 εκτελέστηκαν από τους δύο παίκτες που εμπλέκονται στην κατάσταση pick and roll άμεσα. Δηλαδή, είτε σκόραρε ο χειριστής της μπάλας με drive, με shoot, είτε σκόραρε ο screener μετά από πάσα και τελείωμα από τον χειριστή της μπάλας. Επίσης, άλλο ένα 14,1% έρχεται μέσα από το pick and roll αλλά από έμεση δημιουργία από τους δύο παίκτες του pick and roll. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ένα screen στην μπάλα, ένα short roll από τον ψηλό παίκτη, μία πάσα από τον guard στον ψηλό παίκτη και μετά μία έξτρα πάσα από τον ψηλό παίκτη στην απέναντι γωνία για ελεύθερο shoot. Οπότε, αμέσως μέσα από καταστάσεις pick and roll, έχουμε πάνω από 40% αποτελεσματικές επιθέσεις στο μισό γήπεδο. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο. Είναι ένα τεράστιο νούμερο που επίσης κάνει ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε σαν επίθεση
όλες τις συνθήκες άμυνας που μπορεί να μας προβάλλει η αντίπαλη ομάδα σαν άμυνα στα pick and roll. Και οι αλλαγές στα screen είναι ένα τεράστιο κομμάτι μέσα σε αυτό. Λοιπόν, η άμυνα έρχεται, βλέποντας όλα αυτά τα νούμερα και όλα αυτά τα στατιστικά, έρχεται και λέει το εξής: πώς μπορούμε εμείς σαν άμυνα να σταματήσουμε ή να δυσκολέψουμε την εκτέλεση του 45% των επιθέσεων σε ένα αγώνα που έχουν σαν βάση το screen στην μπάλα. Η απάντηση είναι απλή, είναι αλλάζοντας στα pick and roll. Είναι αυτό που προσπαθούν να κάνουν σχεδόν όλες οι ομάδες στο ψηλό επίπεδο και όχι μόνο. Και πλέον είναι μια τάση να αλλάζουν στα screen στην μπάλα και με το 4 αλλά και με το 5. Το παιχνίδι έχει πάει σε αρκετά πιο αθλητικό επίπεδο όσον αφορά και το ατομικό αλλά και το ομαδικό κομμάτι. Οπότε η αλλαγή στα pick and roll είναι ένα κομμάτι που είναι σχεδόν επιβεβλημένο. Λοιπόν, εμείς πλέον αφού η άμυνα έχει καταλήξει στο ότι θα πρέπει να αλλάξει στα pick and roll, εμείς ερχόμαστε από τη δικιά μας πλευρά σαν επίθεση, σαν ομάδα που προσπαθούμε να ετοιμαστούμε απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο και καθόμαστε να ψάξουμε και να βρούμε ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε για να επιτεθούμε απέναντι σε μια ομάδα με αλλαγές στην άμυνα. Οι τρόποι είναι αρκετοί. Μένει μέσα από αυτούς να μπορέσουμε να τους εντάξουμε και θα το δούμε πιο κάτω μέσα στο κομμάτι της προπόνησής μας, ούτως ώστε όλες αυτές οι επιλογές να γίνονται αβίαστα από τη δικιά μας επίθεση, διαβάζοντας και αναγνωρίζοντας τις καταστάσεις. Λοιπόν, η επίθεση, ένας από τους τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απέναντι σε μία άμυνα με αλλαγές στα screen στην μπάλα, είναι να κρατήσουμε αυτό που κάνουμε, δηλαδή να τρέξουμε μία επίθεση με screen στην μπάλα. Από εκεί και πέρα όμως, όταν θα γίνει αλλαγή, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένες αποστάσεις και συγκεκριμένες αρχές. Να μπορούμε να καθαρίσουμε τη ρακέτα και να απομονώσουμε τον ψηλό μας με κοντό αμυντικό, δηλαδή να φτιάξουμε μία συνθήκη τους ώστε να μπορέσουμε να εκθέσουμε τον κοντό αμυντικό της αντίπαλης ομάδας απέναντι στο δικό μας ψηλότερο παίκτη. Να φέρουμε, να τραβήξουμε μετά την αλλαγή το δικό τους ψηλό παίκτη έξω, που ξεκάθαρα κάθε ψηλός παίκτης νιώθει άβολα βγαίνοντας έξω από τη ρακέτα να παίξει άμυνα, και να μπορέσουμε να επιτεθούμε ένας εναντίον ενός με το δικό μας κοντό απέναντι στον ψηλότερο και πιο αργό παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Επίσης, κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες μπορούμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις για τους επόμενους παίκτες, για τους υπόλοιπους παίκτες. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να επιτεθούμε σε έναν ψηλότερο παίκτη ή μπορούμε να περάσουμε την μπάλα μέσα σε έναν δικό μας ψηλό απέναντι σε έναν κοντό. Και από εκεί και πέρα, όταν η άμυνα προσπαθήσει να κλείσει μέσα και να βοηθήσει, με μια έξτρα πάσα να δημιουργήσουμε καταστάσεις που να επιτεθούμε σε close-out συνθήκες απέναντι στους υπόλοιπους αμυντικούς. Λοιπόν, αυτά γίνονται μέσα από τη σταθερή επίθεση μέσα από screen στην μπάλα που θα έχουμε, βλέποντας τις αλλαγές και αντιδρώντας αναλόγως. Ένας δεύτερος τρόπος να επιτεθούμε απέναντι σε μια ομάδα που αλλάζει τα screen είναι η επίθεση απέναντι από το screen, αντίθετα από το screen. Είναι κάτι που νομίζω ότι όλοι το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές σε παιχνίδια Ευρωλίγκας, όταν βλέπουμε κυρίως τον Ολυμπιακό. Ο Σπανούλης είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στο να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, να μπορεί να επιτίθεται αντίθετα από το screen. Όταν ο παίκτης λοιπόν δει και ξέρει ότι χρησιμοποιώντας το screen η αντίπαλη ομάδα είναι έτοιμη να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε αυτόν, πολλές φορές με μια προσποίηση, με μια γρήγορη κίνηση, πρώτο βήμα εκρηκτικό, μπορεί να φύγει και να επιτεθεί απέναντι αντίθετα από το screen. Με αυτόν τον τρόπο είτε θα τελειώσει από μόνος του, είτε θα δημιουργήσει για τους υπόλοιπους. Σαφέστατα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ακόμα ένας τρόπος για να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτή την άμυνα της αντιπάλης ομάδας. Λοιπόν, τρίτος τρόπος είναι να αποφύγουμε τα screen στην μπάλα. Είναι να δημιουργήσουμε μια επίθεση
triple drive ή αν θέλετε motion offense ή passing game, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε, με πολλές πάσες και κοψίματα απέναντι στην αντίπαλη άμυνα. Να κρατάμε τέτοιες αποστάσεις, ούτως ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να προκαλέσουμε την αντίδραση της άμυνας, τις βοήθειες για να μπορέσουμε να βρούμε ένα εύκολο shoot, ένα εύκολο τελείωμα μέσα από τη συνεχόμενη κίνηση, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε καθόλου screen στην μπάλα. Κάτι ακόμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι επίθεση με πειθαρχία στο αρχικό πλάνο. Είναι πολύ συνηθισμένο, κυρίως σε ομάδες, γι' αυτό επιμένω και λέω συνέχεια ότι είναι σημαντικό να έχουμε προετοιμασία που να μας κάνει τη δουλειά μας πιο εύκολη στα παιχνίδια. Δηλαδή, είναι πολύ συνηθισμένο σε ομάδες που έχουν φτωχή προετοιμασία στο να αντιμετωπίσουν μία άμυνα με αλλαγές, να βρίσκονται προεκπλήξεις. Οπότε, ξεκινώντας μία επίθεση, βλέποντας τις αλλαγές στην άμυνα, τότε ξαφνικά το ένστικτο τους βγάζει από το αρχικό πλάνο επίθεσης. Οπότε, εμείς θέλουμε να υπάρχει στις ομάδες μας επίθεση με πειθαρχία στο αρχικό πλάνο και φυσικά ξεκάθαρα προσαρμογές ανάλογα με το τι θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Επίσης, ένας ακόμα τρόπος να μπορέσουμε να επιτεθούμε στην άμυνα με αλλαγές στα screen είναι με κοψίματα στην πλάτη της άμυνας μακριά από την μπάλα. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο και θα το δούμε αρκετά όταν δούμε τις συνθήκες που η ομάδα προσπαθεί να πάει στην τριπλή αλλαγή. Θα το δούμε μετά σε κάποια σχεδιαγράμματα που έχουμε πώς πρέπει να είναι η διάταξή μας για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κάποια κοψίματα στην πλάτη της άμυνας. Κάτι που μπορούμε ακόμα να κάνουμε είναι screen στον ίδιο μας τον παίχτη. Όταν γνωρίζουμε ότι η άμυνα είναι έτοιμη να αλλάξει, που σημαίνει ότι ο δικός μας προσωπικός αντίπαλος θα βγει προς τα έξω είτε επιθετικά είτε πιο παθητικά να αντιμετωπίσει τον συμπαίκτη μας, τότε κάνουμε μια fake κίνηση και κλειδώνουμε τον δικό μας παίκτη. Ουσιαστικά τι να σκρινάρουμε τον παίκτη του συμπαίκτη μας, τον αμυντικό του συμπαίκτη μας, εμείς σκρινάρουμε τον ίδιο μας τον παίκτη, ώστε να γίνεται αυτή η αλλαγή πολύ πιο δύσκολη. Ακόμα και αν κερδίσουμε ένα βήμα για το συμπαίκτη μας, να κερδίσει πλεονέκτημα ένα βήμα ο συμπαίκτης μας, είναι σε θέση είτε να εκτελέσει με σουτ, είτε να επιδεθεί στο καλάθι και να τελειώσει να δημιουργήσει. Ένα ακόμα θέμα, ένα ακόμα κομμάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ, είναι τα ψεύτικα screen. Τα ψεύτικα screen του ψηλού στην μπάλα και το γλίστριμα κατευθείαν στο κέντρο της ρακέτας. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν η άμυνα είναι έτοιμη να αλλάξει τα screen, ο αντίπαλος ψηλός παίκτης θα πρέπει να είναι σε θέση να ανέβει στο ύψος περίπου της μπάλας. Οπότε, εμείς γνωρίζοντας την τακτική της αντίπαλης ομάδας, τη στιγμή που ο αμυντικός του ψηλού είναι στο ύψος περίπου της μπάλας, έτοιμος να επιτεθεί προς την μπάλα και να αλλάξει, τότε ο δικός μας ψηλός παίκτης κάνει ένα ψεύτικο screen και γλιστράει κατευθείαν στο κέντρο της ρακέτας. Αυτό κάνει και πιο δύσκολη την αντίδραση της άμυνας και ξεκάθαρα η δράση δικιά μας είναι πολύ πιο γρήγορη και μας δημιουργεί συνθήκες με μεγάλο πλεονέκτημα. Και ένα τελευταίο κομμάτι που εμείς θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει η ομάδα που παίζει με αλλαγές στην άμυνα στα screen στην μπάλα είναι τα screen σε επιθετικό transition. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε επιθετικό transition κάθε ομάδα έχει σχετική αμυντική ανισορροπία. Οπότε, αν χρησιμοποιήσουμε ένα γρήγορο screen, ένα drag screen σε transition καταστάσεις στη δικιά μας επίθεση, πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουμε να πετύχουμε την ομάδα σε ανισορροπία και σωματική ανισορροπία τους παίκτες, δηλαδή δεν είναι τόσο έτοιμοι οι παίκτες να αντιμετωπίσουν ένα screen στο transition όσο είναι σε μια set άμυνα, αλλά και σε εδαφική ανισορροπία όσο αφορά τους υπόλοιπους παίκτες της άμυνας. Οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα είτε να επιτεθούμε άμεσα είτε να δημιουργήσουμε μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, στο επόμενο μας κομμάτι θα μιλήσουμε και λίγο για αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε δηλαδή στην αρχή της παρουσίασής μας. Αυτό είναι ο ρόλος του προπονητή κατά την προετοιμασία της ομάδας απέναντι σε τέτοιες συνθήκες.
Επιμένουμε από το ξεκίνημα, επιμένουμε από την αρχή της παρουσίασης σε κάτι που επιμένουμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς με τις ομάδες μας και σε κάτι που επιμένουμε σχεδόν σε κάθε προπόνηση. Ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το πόσο καλά θα προετοιμαστεί η δικιά μας ομάδα, όπως είδαμε προηγουμένως, πόσο θα αναλύσει η δικιά μας ομάδα τις συνθήκες και τις αρχές που οδηγούν την αντίπαλη ομάδα στις αλλαγές, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή μας παρουσιαστούν μέσα στο γήπεδο σε ένα παιχνίδι να μπορούμε να το επεξέλθουμε. Λοιπόν, αρχικά δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην προπόνηση σε παρόμοιες συνθήκες. Δηλαδή, αυτό που θα αντιμετωπίσουμε και θα δούμε μπροστά μας, το εντάσσουμε εμείς σαν ένα κομμάτι της τακτικής μας στην προπόνηση, ούτως ώστε οι δικοί μας οι παίχτες, ακόμα και αν εμείς στη δικιά μας άμυνα δεν το πιστεύουμε που δεν ισχύει ή δεν το χρησιμοποιούμε που επίσης δεν ισχύει, θα πρέπει να το εντάξουμε ούτως ώστε να φτιάξουμε τη δικιά μας επίθεση απέναντι σε αυτή τη συνθήκη της άμυνας. Είναι πολύ σημαντικό οι παίχτες μέσα από την προπόνηση να μπορούν να πιστέψουν, να κατανοήσουν και να δουν ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σαν επίθεση έχει αποτέλεσμα. Η προπόνηση άλλωστε βοηθάει την ομάδα να αντιδρά φυσιολογικά σε μη φυσιολογικές καταστάσεις. Αν δηλαδή μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα που θεωρητικά δεν είναι τα τυπικά ή τα συνηθισμένα σε ένα αγώνα μπάσκετ, έχοντας τα προετοιμάσει από την προπόνηση, τότε πολύ πιο εύκολα θα είμαστε εμείς σε θέση να έχουμε, αν θέλετε, το πλεονέκτημα. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι να πείσουμε τους παίκτες μας ότι ο όποιος χρόνος μένει στη δικιά μας επίθεση, το αναφέραμε και στην αρχή, είναι αρκετός. Είναι αρκετός για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το οποιοδήποτε σενάριο εμείς έχουμε προετοιμάσει. Δηλαδή, θα δούμε παρακάτω όταν δούμε τις συνθήκες και τις χρονικές στιγμές τις οποίες αλλάζει μια ομάδα στα screen στην μπάλα. Είτε είναι κάτω από τα 8 δευτερόλεπτα, είτε είναι πάνω από τα 8 δευτερόλεπτα. Εμείς πρέπει να έχουμε προετοιμάσει ένα πλάνο συγκεκριμένο, ούτως ώστε μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο που απομένει, να είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε. Αυτό, εάν μας προκύψει πρώτη φορά σε ένα αγώνα μπάσκετ και ξαφνικά αρχίσουν κάποια, είτε από τον πάγκο, είτε ο παίκτης δει το ρολόι του 24 δευτερολέπτων για πρώτη φορά να μετράει αντίστροφα από το 6, 5, 4 κτλ., αντιλαμβάνεστε ότι θα κάνει ένα πολύ βεβαιασμένο σούτ ή μια πολύ βεβαιασμένη ενέργεια εκτός ισορροπίας. Εάν όμως έχει γίνει όλο αυτό στην προπόνηση, χρησιμοποιώντας χρόνους, σκορ και ειδικές καταστάσεις, τότε ο παίκτης θα νιώσει άνετα, ακόμα και στα 3-2 δευτερόλεπτα με την μπάλα στα χέρια, ότι μπορεί και έχει χρόνο να εκτελέσει και να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του και αυτό που έχει προετοιμάσει με την ομάδα του. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι, αντιλαμβάνεστε ότι σε συνθήκες αλλαγής, είπαμε στην αρχή ότι η αντίπαλη ομάδα θέλει να μας οδηγήσει στο να επιτεθούμε σε κατάσταση isolation, ένας εναντίον ενός, είτε μέσα είτε έξω από το καλάθι. Συνήθως, αυτό γίνεται σε όλα τα επίπεδα του μπάσκετ από τον παίκτη star σε εισαγωγικά της ομάδας. Δηλαδή, όταν έχουμε τον καλύτερο μας παίκτη με την μπάλα στα χέρια, τον πιο ικανό μας επιθετικό με την μπάλα στα χέρια, συνήθως αυτός ο παίκτης είναι που θα πάρει και την τελευταία μπάλα στα χέρια του. Το θέμα για μας είναι ότι αυτός ο παίκτης δεν πρέπει απαραίτητα να εκτελέσει μέσα από αυτή τη συνθήκη. Εάν μπορεί να εκτελέσει, νομίζω ότι είναι ευχής έργο. Αλλά πρέπει να πιστεί λοιπόν αυτός ο παίκτης ότι μέσα στην εξίσωση της επίθεσης isolation και των τελευταίων δευτερολέπτων, πρέπει να συμπεριλάβει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες μέσα σε όλη την εκτέλεση. Δεν είναι απαραίτητο να εκτελεί πάντα μόνος του. Εμείς όντως θέλουμε την μπάλα στα χέρια του παίκτη star, αλλά θέλουμε την μπάλα στα χέρια του παίκτη star όχι μόνο για να εκτελέσει, για να πάρει την απόφαση. Θεωρούμε ότι ο παίκτης αυτός πρέπει να είναι ο ιδανικός, ούτως ώστε είτε να εκτελέσει είτε να πάρει τη σωστή απόφαση για το πώς θα πρέπει να γίνει η τελευταία μας επίθεση.
Τέλος, πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι οι συνθήκες με mismatch, είτε με αλλαγές στην άμυνα, δημιουργούν ένα mismatch, το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό καθ' αυτό. Με ποια λογική, ότι δεν σημαίνει ότι πασάροντας την μπάλα μέσα στο καλάθι, όπου έχουμε ένα πλεονέκτημα, θα πρέπει, εάν δεν μπορούμε, δεν είναι καλά να εκτελέσουμε μέσα από αυτή την κατάσταση. Μπορούμε κάλλιστα, πασάροντας την μπάλα μέσα στο καλάθι και προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε το mismatch, να προκαλέσουμε την αντίδραση της άμυνας, ούτως ώστε με μία έξτρα πάσα να βγάλουμε ένα ελεύθερο σούτ από την περιφέρεια. Άρα, δεν είναι, θα έλεγα, πανάκια ότι πρέπει μέσα από συνθήκη mismatch να εκτελέσουμε προς το καλάθι. Μπορούμε να δημιουργήσουμε για έναν από τους συμπαίκτες μας να μπορέσει να βρει ένα εύκολο σούτ ή ένα εύκολο drive. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, έχοντας δώσει τους παίκτες να καταλάβουν τα πιο πάνω, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο επίσης ότι όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι έτοιμοι. Πρέπει να είναι έτοιμοι, πρέπει να νιώθουν ότι είναι μέρος και κομμάτι της επίθεσης, ότι δεν θα ψάξουμε μόνο τον παίκτη που έχει το πλεονέκτημα, αν θέλετε, το υψομετρικό ή σε ταχύτητα να παίξει ένας-ένας, αλλά πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι και σε θέση ετοιμότητας να εκτελέσουν. Γιατί, όπως είπαμε, δημιουργούμε καταστάσεις μέσα από τα mismatch για να βρούμε το καλύτερο σούτ και την καλύτερη δυνατή επιλογή. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πιο επικίνδυνος παίκτης είναι αυτός που έχει την μπάλα στα χέρια. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι είναι αυτός που έχει την μπάλα στα χέρια, όχι μόνο για να εκτελέσει, αλλά και για να δημιουργήσει. Εμείς ψάχνουμε. Κάποιος μεγάλος προπονητής είχε πει ότι στα τελευταία δευτερόλεπτα, αντί να έχω το καλύτερο play στον κόσμο, θα προτιμούσα να έχω έναν πολύ καλό παίκτη. Λοιπόν, αυτό είναι που θέλουμε και εμείς, να δώσουμε την μπάλα στα χέρια του καλύτερου μας παίκτη, στο κομμάτι της εκτέλεσης, αλλά και στο κομμάτι της δημιουργίας. Και ότι δεν πρέπει απαραίτητα να ψάχνουμε την μπάσα assist, γιατί αυτό οδηγεί πάρα πολλές φορές σε λάθος πάσες, σε ανισορροπία στο γήπεδο και σε κακό αμυντικό transition από τη δική μας πλευρά και εύκολο καλάθι από τους αντιπάλους. Οπότε, στόχος είναι εμείς να εκμεταλλευτούμε τη συνθήκη αλλαγής στα screen και να μπορέσουμε να εκτελέσουμε και να σκοράρουμε μέσα από αυτή την κατάσταση. Επίσης, ο δεύτερος πιο επικίνδυνος παίκτης, πρέπει να ξέρουν όλοι, ότι είναι ο παίκτης που θα κάνει το screen. Είναι αυτός ο παίκτης που θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει, αν θέλετε, την αλλαγή της άμυνας. Είναι αυτός ο παίκτης που, ανάλογα με τη δική του θέση, είτε θα κερδίσει πλεονέκτημα, είτε θα δημιουργήσει, θα υποχρεώσει την άμυνα να βοηθήσει για να βρεθεί μια έξτρα πάσα. Άρα, ο ρόλος και του παίκτη screener δεν είναι απλά να κάνει ένα screen, να γίνει αλλαγή και να αφήσουμε τον κοντό παίκτη από την περιφέρεια να επιτεθεί απέναντι σε ένα ψηλό. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του, είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που θα σκρινάρει, ο τρόπος που θα κλειδώσει, ο τρόπος που θα γλιστρήσει μέσα στο παρκέ, ο τρόπος που θα μπορέσει να κάνει και την έξτρα πάσα. Ένα κομμάτι το οποίο ίσως ήταν λίγο παρεξηγημένο και εγώ θα πω το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη ο coach Ivković το είχε σαν κανόνα μέσα από καταστάσεις αλλαγής στα screen, επέβαλε στους παίκτες του να σουτάρουν το εξωτερικό shoot. Αυτό ίσως σε εμάς κάποια στιγμή να φαίνεται ότι είναι λίγο τραβηγμένο, υπερβολικό ή ίσως και όχι η πιο ενδεδειγμένη, αν θέλετε, απόφαση σε τέτοιες συνθήκες. Όμως ο Κώστας Ιβκόβιτς επέμενε ότι έχοντας ήδη προκαλέσει την αλλαγή, έχοντας τραβήξει τον ψηλό παίχτη έξω, πηγαίνοντας ένα σουτ, εννοείται με καλό σούτερ από την περιφέρεια, αμέσως είχες είτε τις πιθανότητες να σκοράρεις, είτε πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρεις το επιθετικό rebound με πλεονέκτημα ύψους. Οπότε το επιθετικό rebound είναι κάτι το οποίο πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι μας, δουλεύοντας πάρα πολύ στην προπόνηση σε καταστάσεις αλλαγών σε screen στην μπάλα. Είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και εάν υποχρεώσουμε την άμυνα να αλλάξει και μπορέσουμε να πάρουμε δύο επιθετικά rebound συνεχόμενα να σκοράρουμε, τότε να είσαι σίγουρο ότι η άμυνα θα αναθεωρήσει και θα επιστρέψει πίσω και θα ξεχάσει τις αλλαγές στα screen στην μπάλα. Και το τελευταίο κομμάτι θα είναι πολύ σημαντικό για μας, να οι παίκτες όλοι να έχουν ένα εσωτερικό ρολόι.
Το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων, η δική μου άποψη είναι ότι είναι πιο πολύ για την άμυνα. Είναι πιο πολύ για την άμυνα για να μπορέσει η άμυνα να κλέψει, να υποχρεώσει, να σταματήσει ή να φάει, αν θέλετε, δευτερόλεπτα από το ρολόι. Εμείς, σαν επίθεση, ζητάμε από τους δικούς μας παίκτες να έχουν ένα εσωτερικό ρολόι. Αυτό θα το προκαλέσουμε, αν θέλετε, μέσα από τη δουλειά που κάνουμε στην προπόνηση. Όλη η δουλειά γίνεται με χρονόμετρα, όλη η δουλειά γίνεται με ρολόγια, με σκορ, με πίνακες, ώστε κάθε επίθεση δικιά μας να είναι σχεδόν, αν θέλετε, υπολογισμένη, ούτως ώστε να τελειώνει και να εκτελείται εκεί που πρέπει. Άρα οι δικοί μας παίκτες δεν θέλουμε να χάνουν το χρόνο τους κοιτώντας το ρολόι. Θέλουμε να έχουν ένα εσωτερικό ρολόι, να ξέρουν πότε πρέπει να εκτελέσουν, πότε πρέπει να πασάρουν και να αποφεύγουν τις περιττές κινήσεις. Έχουμε δει σε πάρα πολλές συνθήκες και το βλέπουμε πολύ συχνά. Θα έλεγα το βλέπουμε πολύ περισσότερο στο NBA, αλλά το NBA είναι τελώς διαφορετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Οι παίκτες, έχοντας καταστάσεις πλεονεκτήματος αφού γίνουν αλλαγές στα screen, να κάνουν το λεγόμενο shake and bake, δηλαδή να χρησιμοποιούμε 10 τρίπλες κατά από τα πόδια, να αλλάζουν η ισορροπία της άμυνας. Όλο αυτό εμείς το θεωρούμε περιττό. Εμείς κυρίως στην Ευρώπη, ούτως ή άλλως δεν θα το συναντήσουμε και ιδιαίτερα, αλλά στις δικές μας ομάδες είναι απαγορευτικό. Ο παίκτης ή θα πρέπει να επιτεθεί άμεσα ή μετά από κάποιες καταστάσεις τις οποίες θα δείξουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει να ξέρουμε και να είμαστε έτοιμοι πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε συνθήκη αλλαγής στα screen. Όταν αυτή έχει να κάνει με το χρόνο που απομένει στην επίθεσή μας, ούτως ώστε οι δικοί μας οι παίκτες να νιώθουν άνετα κάθε στιγμή και να μπορούν να εκτελούν ανεξαρτήτως χρόνου που έχει μείνει στο ρολόι. Για να γίνουν όλα αυτά όμως πρέπει να έχουμε και βασικές αρχές. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κάθε συνθήκη με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η αντίπαλη άμυνα αλλάζει μετά τα 10 δευτερόλεπτα. Οπότε εμείς έχουμε γύρω στα 8 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή για να επιτεθούμε. Εάν θα χρησιμοποιήσουμε, μάλλον κάτω από τα 8 δευτερόλεπτα, εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το εξωτερικό mismatch. Δηλαδή εμείς θέλουμε να επιτεθούμε με τον περιφερειακό παίχτη και όχι με τον ψηλό παίχτη. Θεωρούμε πως κάτω από τα 8 δευτερόλεπτα, εάν η μπάλα πάει μέσα στο καλάθι, είναι πολύ δύσκολο να βγει προς τα έξω και να μπορούμε να επιτεθούμε με σωστή ισορροπία. Οπότε στα 8 δευτερόλεπτα και κάτω αποφασίζουμε να επιτεθούμε στο εξωτερικό mismatch. Τι κάνουμε? Όπως είπα προηγουμένως, δεν μας αρέσει καθόλου όλες αυτές οι τρίπλες κάτω από τα πόδια χωρίς ουσία, 10 φορές μπρος-πίσω, να προσπαθούμε να αλλάξουμε την ισορροπία της άμυνας και μετά να επιτεθούμε. Εμείς χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη boomerang pass. Boomerang pass είναι πάσα και άμεση επιστροφή στον πασέρ. Γιατί το κάνουμε αυτό? Εάν προσέξετε, σε κάθε αλλαγή στα screen, ο ψηλός παίκτης που μαρκάρει την μπάλα, με το που θα φύγει η μπάλα από τα χέρια του παίκτη του, ενστικτοδός θα κινηθεί προς τα πίσω. Αυτή είναι η φύση των ψηλών παίκτων. Έχουν μάθει, έχουν μεγαλώσει, είναι στο DNA τους, είναι στις συνήθειες που έχουν αποκτήσει τόσα χρόνια μέσα από τον μπάσκετ, να προστατεύουν το καλάθι. Οπότε με το που θα πασάρει ο παίκτης του στην μπάλα, δηλαδή ο περιφερειακός μας παίκτης που μαρκάρεται από ψηλό, με το που θα πασάρει την μπάλα, ο αντίστοιχος παίκτης της αμυντικής ομάδας, ο ψηλός, θα κάνει βήματα προς τα πίσω. Με άμεση επιστροφή της μπάλας στον πασέρ, τότε δημιουργούμε πολύ εύκολα μια συνθήκη ο κοντός μας να επιτεθεί σε close-out κατάσταση απέναντι στον ψηλό. Αυτό είναι πάρα πολύ πιο εύκολο από ότι να επιτεθούμε στατικά. Ο ψηλός παίκτης έχει πολύ χειρότερη αντίδραση σε close-out καταστάσεις από ότι σε στατική άμυνα. Οπότε επιμένουμε σε boomerang pass, πάσα, επιστροφή και επίθεση απέναντι στον ψηλό παίκτη. Τώρα, η επίθεση απέναντι στον ψηλό παίκτη. Πλέον είπαμε προηγουμένως ότι όπως έχει γίνει το παιχνίδι με την αθλητικότητα, οι περισσότεροι ψηλοί παίκτες είναι αρκετά ικανοί στα βήματα εμπρός-πίσω, δηλαδή σε ένα κάθετο άξονα.
Είναι όμως πολύ πιο δύσκολο για ένα ψηλό παίχτη το lateral movement, δηλαδή η πλάγια μετατόπιση. Οπότε πρέπει να διδάξουμε εμείς πλέον τους περιφερειακούς μας παίχτες ότι πέρα από την επίθεση που θα κάνουμε στον ψηλό παίχτη με κίνηση μπρος, πίσω και αλλαγή ρυθμού, ότι θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε και πολύ εύκολα μία τρίπλα προς του πλάι αριστερά, μία αλλαγή δεξιά παραδείγματος χάρη, ώστε να έχουμε και αλλαγή κατεύθυνσης γρήγορη για να μπορούμε να επιτεθούμε στους ψηλούς. Εδώ θα φέρω επίσης ακόμα ένα παράδειγμα. Το έχω ακούσει από τον coach όταν ήταν στην ΤΖΣΚΑ Μόσχας με τον Παπαλουκά. Ότι ο Θοδωρής Παπαλουκάς σε κάθε καταστάση ένας αντίον ενός προσπαθούσε να επιτεθεί. Ο αμυντικός του έκανε δύο βήματα πίσω, γιατί ο Θοδωρής, ένας από τους καλύτερους playmaker που παίξει στην Ευρώπη, δεν είχε καλό σουτ, ούτως ώστε δεν είχε χώρο να μπορέσει να επιτεθεί. Και αναγκαζόταν να πάει σε καταστάσεις σουτ απέναντι στους ψηλούς που δεν είχαν αποτέλεσμα. Οπότε ξεκίνησε σιγά σιγά να δουλεύει στο κομμάτι δεξιά-αριστερά μετατόπιση του ψηλού παίχτη και μετά επίθεση. Οπότε υποχρεωνόταν ο ψηλός παίχτης να ακολουθήσει στα δεξιά-αριστερά βήματα και όχι στα μπρος-πίσω. Και έτσι μπορούσε να τον περάσει μια σταυρωτή τρίπλα και να φτάσει στο καλάθι, όντας δύο μέτρα playmaker. Οπότε είναι σημαντικό να μπορέσουμε να διδάξουμε όλους μας τους παίχτες, τους περιφερειακούς, με ποιο τρόπο θα πρέπει να επιτεθούν απέναντι στον ψηλό. Λοιπόν, σε συνθήκες κάτω από το 8 δευτερόλεπτα. Κάνουμε επίθεση από έξω προς τα μέσα. Τώρα, εάν κάνουμε επίθεση από το κέντρο, από έξω προς τα μέσα, πρέπει να φροντίσουμε οι επόμενοι τέσσερις παίκτες να έχουν ταυτόχρονη κίνηση, ούτως ώστε η υπόλοιπη άμυνα να μην μπορεί να προσαρμοστεί και να βοηθήσει στον περιφερειακό μας παίκτη που θέλουμε να φτάσει στο καλάθι ή να δημιουργήσει μέσα από αυτή την κατάσταση. Εάν η επίθεση μας γίνεται από τις 45, από το πλάι, επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αδειάσει το low post της δυνατής πλευράς, να έχουμε μεταφέρει τον ψηλό μας παίκτη στο αντίθετα low post, ούτως ώστε όλος αυτός ο χώρος να είναι κενός για να μπορεί ο περιφερειακός μας παίκτης από τις 45 μοίρες να επιτεθεί. Όλα αυτά, ξαναλέω, θα τα δούμε μέσα από ένα-δύο απλά plays που θα δείξουμε μετά, μέσα από σχεδιαγράμματα, για να καταλάβετε τι ακριβώς λέμε. Και είναι σημαντικό όλο αυτό, όπως είπαμε και πριν, να υποστηρίζεται με το επιθετικό rebound. Το επιθετικό rebound σε συνθήκες αλλαγής τα screen στην μπάλα θα μας δώσει πολλά πράγματα και θα μας δώσει σίγουρα εύκολους πόντους. Αν η επόμενη συνθήκη είναι αλλαγή πάνω από 8 δευτερόλεπτα, τότε είναι η περίπτωση που εμείς ενθαρρύνουμε, αν θέλετε απαιτούμε, θα έλεγα, να εκμεταλλευτούμε το εσωτερικό mismatch. Δηλαδή, αν έχουμε χρόνο επίθεσης πάνω από 8 δευτερόλεπτα, εμείς θέλουμε να πασάρουμε την μπάλα μέσα στο καλάθι, ούτως ώστε είτε να εκτελέσουμε σε πρώτο χρόνο μέσα από αυτή τη συνθήκη, είτε να αναγκάσουμε την άμυνα να πάει σε βοήθειες ή περιστροφές και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε παιχνίδια από μέσα προς τα έξω. Σε παιχνίδια από μέσα προς τα έξω, μπορούμε να έχουμε τα shoot τριών πόντων με το ψηλότερο ποσοστό σε ένα αγώνα μπάσκετ. Τα spot-up shoot με πάσα από μέσα προς τα έξω είναι τα shoot με το ψηλότερο ποσοστό, τα τρίποτα με το ψηλότερο ποσοστό, είτε μπορούμε να έχουμε ξανά close-out καταστάσεις και να μπορούμε να επιτεθούμε σε close-out καταστάσεις και να σκοράρουμε ή να δημιουργήσουμε. Γι' αυτό λέμε ότι πάνω από τα 8 δευτερόλεπτα ο χρόνος είναι υπεραρκετός για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Η τρίτη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το εάν η αντίπαλη ομάδα πάει σε τριπλή αλλαγή. Αυτό που λέμε bigs in, smalls out. Εάν η αντίπαλη ομάδα προσπαθεί σε κάθε περίπτωση να φέρει παίκτες από την αδύνατη πλευρά, ψηλότερους, δυνατότερους, να μπορέσουν να πάνε σε τριπλή αλλαγή, να μαρκάρουν τον παίκτη που θα ρολάρει στο καλάθι και να σπρώξουν τον περιφερειακό ξανά προς τα έξω. Σε τέτοιες καταστάσεις θα ψάξουμε εμείς διακοψήματα πίσω από την μπάλα σαν επίθεση. Αυτός είναι ο ένας τρόπος να το αντιμετωπίσουμε. Ο δεύτερος τρόπος που θέλουμε και φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε είναι θα βάλουμε τον επόμενο ψηλό παίχτη απέναντι από την μπάλα. Οπότε, χρησιμοποιώντας το screen στην μπάλα, πίσω από την μπάλα θα υπάρχει κοντός παίχτης.
ούτως ώστε η τριπλή αλλαγή να μην είναι δυνατή. Και η τελευταία συνθήκη είναι αν η αλλαγή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος της επίθεσης, στην αρχή της επίθεσης. Οπότε πρέπει εκεί επίσης να είμαστε έτοιμοι, γιατί εάν μια ομάδα αλλάξει στις αρχές της επίθεσης της, τότε αντιλαμβάνεστε ότι θεωρητικά θα πρέπει να έχει plan B στο πώς θα συνεχίσει. Δηλαδή θα πάει σε αλλαγές, μετά θα πάει σε παγίδες και ούτω καθεξής. Ούτως ώστε εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε την μπάλα από μέσα προς τα έξω, να εκμεταλλευτούμε τις περιστροφές και τα κενά που θα αφήσει η άμυνα για να μπορούμε να εκτελέσουμε. Λοιπόν, κλείνοντας έτσι το θεωρητικό κομμάτι, θέλω να πω τα εξής, ότι μιλώντας για screen, για αλλαγές στα screen στην μπάλα, μιλάμε κυρίως για πλεονεκτήματα που αποκτούμε βάζοντας τον πέντε, τον center της ομάδας σε αυτά τα screen. Επειδή πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ τα τεσσάρια τείνουν να είναι stretch four, είναι πιο περιφερειακά, είναι πιο ευέλικτα και οι αλλαγές σε screen με το 4 μπορεί να μην μας δίνουν τόσο μεγάλο πλεονέκτημα. Μιλάμε κυρίως, αναφερόμαστε κυρίως σε αλλαγές με τον 5. Εάν έχουμε συνθήκη με screen στην μπάλα με τον 4 που μπορούμε να το βάλουμε και σαν επιθετικό παιχνίδι και σαν ειδική συνθήκη μέσα στη δικιά μας επίθεση, τότε αναγκάζουμε τον 4 να πάει σε αλλαγή και ζητάμε ένα δεύτερο screen από τον 5, ούτως ώστε να γίνει 99% θα γίνει ξανά αλλαγή 4 και 5, για να μπορέσουμε να επιτεθούμε στον πιο αργό και στον πιο βαρύ παίκτη που θα είναι αυτός στη θέση του σέντερ. Λοιπόν, φεύγοντας από το κομμάτι θεωρίας, θα πάμε στους βασικούς πυλώνες προετοιμασίας μιας ομάδας. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ξεκινώντας την ομιλία μας, ότι οι βασικοί πυλώνες είναι ουσιαστικά δύο. Είναι η μεθοδολογία για το πώς θα διδάξουμε, πώς θα ετοιμάσουμε την ομάδα μας, πώς θα χτίσουμε όλη μας την επίθεση για να μπορεί να είναι έτοιμη η ομάδα μας όταν αντιμετωπίσει τις αλλαγές στα screen στην μπάλα να αντιδράσει. Ξεκινάμε βασικότατο ασκησιολόγιο. Ξέρετε, πολλές φορές οι ασκήσεις είναι αφενός τόσο απλές, αφετέρου τόσο σημαντικές, ούτως ώστε με τη σωστή εκτέλεση, είτε αυτό έχει να κάνει με το timing, με το spacing, με το footwork, με όλα αυτά να έχουν εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Χτίζουμε την επίθεση μας από το 2-0 και φτάνουμε μέχρι το 5-5. Και το δεύτερο κομμάτι που θα δείξουμε με κάποια σχέδια γράμματα είναι κάποιες πολύ απλές επιθέσεις man-to-man, οι οποίες είναι πολύ απλές και πολύ συνηθισμένες επιθέσεις που είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε είτε στο playbook μας είτε έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν στα playbook τα δικά μας, σχεδόν σε οποιοδήποτε επίπεδο έχουμε κοτσάρει, αλλά με μικρές έτσι προσαρμογές αν θέλετε ή δίνοντας βάση σε κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξουμε, ούτως ώστε εκτελώντας αυτές τις πολύ βασικές ασκήσεις, τις πολύ βασικές επιθέσεις και τα πολύ απλά plays μέσα σε ένα παιχνίδι, να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και πιθανές αλλαγές στα screen και να μπορέσουμε να εκτελέσουμε μέσα από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις βασικές αρχές στο spacing μας. Εκτελούμε καταστάσεις δύο εναντίον κανενός, ξεκινώντας με τους περιφερειακούς παίκτες. Ο παίκτης που είναι στην κορυφή είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να διδάξουμε τους παίκτες να επιτίθενται με ζωντανή τρίπλα με κάθε τρόπο. Είτε με αλλαγή ρυθμού, με κινήσεις μπρος, πίσω και ξανά εμπρός, είτε με αλλαγή κατεύθυνσης, με κινήσεις δεξιά-αριστερά, με περάσματα εκρηκτικά, με γρήγορα, αλλαγή ρυθμού και αλλαγή ταχύτητας. Ο δεύτερος περιφερειακός που βρίσκεται στις 45 μοίρες, ανάλογα με την κίνηση του ένα, ο οποίος θα πρέπει να κάνει κίνηση είτε να πάει στη γωνία είτε να αναπληρώσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε ότι ο ένα επιτίθεται δεξιά προς την πλευρά του 2, ο 2 φεύγει στη γωνία, σωστό footwork, σωστή ταχύτητα, υποδοχή της μπάλας, αμέσως shoot. Ο ένα, αφού πασάρει την μπάλα, θα βγει στην αντίθετη γωνία και θα δεχτεί μία πάσα από τον coach που είναι κάτω από το καλάθι και εκεί θα εκτελέσει
θα επιτεθεί απέναντι σε close-out κατάσταση. Δηλαδή, δεν θα σουτάρει την μπάλα, θα ξεκινήσει με προσποιήσεις είτε για σούτ είτε για πέρασμα, θα επιτεθεί δεξιά-αριστερά και θα σουτάρει, θα τελειώσει με ένα σούτ μέσης απόστασης. Εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά τίνει να εξαλειφθεί δυστυχώς από το σύγχρονο μπάσκετ, από το μοντέρνο μπάσκετ, το μεσαίο σούτ. Στη δικιά μου φιλοσοφία και στις δικές μου ομάδες και στο recruiting των παικτών αλλά και στην προετοιμασία είναι κάτι που λαμβάνω πάρα πολύ υπόψη. Πιστεύω πάρα πολύ στο μεσαίο σουτ. Αν δείτε στατιστικά, analytics και charts που βγαίνουν κάθε χρόνο όσον αφορά τις επιθέσεις όλων των ομάδων, θα δείτε ότι οι επιθέσεις που γίνονται από μέσα απόσταση είναι ελάχιστες. Είτε έχουμε επιθέσεις μέσα στη ρακέτα, είτε έχουμε σουτ εκτελεσμένα από το τρίποντο. Εμείς πιστεύουμε πολύ στο μεσαίο σουτ και το πιστεύουμε συνήθως και κυρίως σε τέτοιες καταστάσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αλλαγές στα screen στην μπάλα και επιθέσεις σε close out. Στο επόμενο σειριάγραμμα βλέπουμε μια παρόμοια κατάσταση. Ο ένα θα επιτεθεί αντίθετα από τον δύο. Ο δύο θα επιστρέψει για αναπλήρωση. Θα υποδεχτεί την μπάλα. Η πρώτη φάση γίνεται με απευθεία shoot. Ξανά ο ένα θα τρέξει στη γωνία. Θα υποδεχτεί την μπάλα από τον coach και θα έχουμε ξανά μια κατάσταση close out, πέρασμα και μεσαίο shoot. Στο τρίτο σχεδιάγραμμα βλέπουμε διάταξη με τους δύο παίκτες να βρίσκονται στις αντίθετες 45 μοίρες. Οπότε από οποιαδήποτε πλευρά γίνει το drive από τον ένα, είναι η κατάσταση που έχουμε απομόνωση από τη 45, από οποιαδήποτε πλευρά γίνει το drive από τον ένα, ο δύο θα κινηθεί στη γωνία, θα έχουμε την πάσα στη γωνία για άμεσο σουτ ξανά και ο ένα θα ανέβει στην κορυφή, θα υποδεχτεί την πάσα από τον coach. Και ξανά, με κάποιες αλλαγές θα πρέπει να επιτεθεί στον ψηλό παίχτη και να σουτάρει από τους αγκώνες. Επίσης, σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, το να αλλάξουμε την ισορροπία της άμυνας και να πάρουμε ένα ελεύθερο σουτ από τους αγκώνες, το θεωρούμε πάρα πολύ αποτελεσματικό και επιμένουμε πολύ σε αυτό. Στην επόμενη συνθήκη, θα βάλουμε τώρα την μπάλα σε 45 ξανά, αλλά ο επόμενος παίχτης θα είναι η κορφή. Στην κορυφή του τρυπόντου. Οπότε ξανά σε drive είτε δεξιά είτε αριστερά του ένα, ο οποίος θα πρέπει να αναπληρώσει να γίνει το shoot και μετά συνθήκη close out. Αυτό που πρέπει να προσέξετε εδώ είναι τα κόκκινα τα τοξάκια με τις πάσες. Είχαμε πει προηγουμένως ότι σε καταστάσεις που θα επιτεθούμε ένας εναντίον ενός από έξω προς τα μέσα θέλουμε και επιβάλλουμε στους παίκτες μας την boomerang πάσα. Οπότε, ο ένα πρωτού επιτεθεί, θα κάνει μία-δύο τρίπλες, θα πασάρει την μπάλα στον δύο, ο δύο θα επιστρέψει αμέσως την μπάλα στον ένα, που εκεί θα επιτεθεί σε close-out κατάσταση και θα δημιουργήσει για τον δύο. Μετά θα βγει στη γωνία για να δεχτεί την πάσα από τον coach και να επιτεθεί εναντίον close-out. Βάζοντας τώρα, αυτό είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια και ίσως για κάποιους ασήμαντη. Όταν όμως αυτό δεν γίνει στην προπόνηση, όταν αυτή η πάσα και η επιστροφή, η απλή πάσα και η επιστροφή σε καταστάσεις δύο εναντίον κανενός, δεν γίνει στην προπόνηση, να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει στο παιχνίδι κάτω από την πίεση του χρόνου και κάτω από την πίεση της άμυνας. Οπότε γι' αυτό φροντίζουμε στην προπόνηση να χτίζουμε καταστάσεις που θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στο παιχνίδι, να βρούμε μπροστά μας στο παιχνίδι. Στο επόμενο κομμάτι 2 εναντίον 1 όσον αφορά τα drive kick και το spacing ξαναπηγαίνουμε πίσω και θυμίζουμε ότι είχαμε πει σε κάθε περίπτωση επίθεσης από τη 45 σε απομόνωση φροντίζουμε να διάζουμε το low post της δυνατής πλευράς. Οπότε έχουμε στείλει τον 5 στο αντίθετο low post, ο 1 θα επιτεθεί είτε από την baseline είτε από το κέντρο. Ο 5 θα κινηθεί ανάλογα, θα υποδεχτεί την πάση και θα τελειώσει άμεσα. Και ξανά ο 1 θα ανέβει στην κορφή, θα επιτεθεί σε close out κατάσταση και θα σουτάρει από τους αγκώνες. Λοιπόν, στο επόμενο κομμάτι συνεχίζουμε με το 2 εναντίον κανενός, αλλά αυτή τη φορά θα βάλουμε τη συνθήκη που λαμβάνει χώρα
πάνω στην μπάλα. Δηλαδή το screen στην μπάλα. Θα βάλουμε δύο παίκτες να τρέξουν ένα screen στην μπάλα και να εκτελέσουν μέσα από αυτό. Έτσι. Η πρώτη συνθήκη είναι, θυμάστε ξανά, είχαμε πει ένα κομμάτι είναι το fake pick and slip. Δηλαδή να γίνει ένα ψεύτικο screen και ένα γλίστριμα από τον 5. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Ένα ψεύτικο screen και ένα γλίστριμα από τον 5 του, ώστε να υποδεχτεί άμεσα την μπάσα για να σουτάρει, για να τελειώσει. Να εκμεταλλευτούμε σε ταχύτητα το screen στην μπάλα, να γίνει το γλίστριμα του ψηλού, να υποδεχτεί την μπάσα αμέσως και να εκτελέσει. Ξανά ο ένα στην ίδια συνθήκη. Opposite corner, pass από τον coach, close out επίθεση και μεσαίο shoot. Λοιπόν, στην επόμενη περίπτωση, θεωρούμε ότι μετά το screen στην μπάλα του 5 στον 1, δεν μπορούμε να δώσουμε την κατευθείαν πάσα μέσα στο καλάθι. Οπότε ο ένα πρέπει να είναι έτοιμος, ο κάθε περιφερειακός παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος να αλλάξει τη γωνία της πάσας του, να επιστρέψει, αφού έχει ήδη προκαλέσει και δημιουργήσει την αλλαγή, έχοντας τώρα τον 5 με κοντό παίκτη μέσα στο καλάθι, να αλλάξει τη γωνία της πάσας, να πασάρει στον ψηλό μας απέναντι στον κοντό και να φύγει στη γωνία να υποδεχτεί πάσα από τον coach και να σουτάρει την μπάλα. Ξαναλέω, θεωρητικά όλα αυτά είναι πολύ απλά και πολύ βασικά. Όταν ένας παίκτης, αυτά, το basketball, λένε ότι basketball is a habit game, το basket είναι ένα παιχνίδι συνήθειας. Όταν αυτά δεν γίνουν συνήθεια και δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να γίνονται αυτόματα από τους παίκτες αισθητοδός με ψηλές ταχύτητες, επαναλαμβάνω ότι δεν κάνουμε καθόλου εκπτώσεις σε όλα αυτά τα drill που κάνουμε στο κομμάτι της ταχύτητας και της ακρίβειας εκτέλεσης. Εάν όλα αυτά τα drills τα περνάμε απλά για να τα περάσουμε και βρεθούμε σε ένα αγώνα μπάσκετ που θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη συνθήκη, να είσαι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Άρα όλα αυτά γίνονται σε συνθήκες αγώνα και σε καταστάσεις ταχύτητας και σε καταστάσεις ακρίβειας. Λοιπόν, φεύγοντας από το 2-1-0, θα περάσουμε στο 3-1-0. Θα βάλουμε κατάσταση με screen στην μπάλα 3-1-0. Σε αυτή τη συνθήκη θα τρέξουμε ξανά το screen στην μπάλα στις 45 μοίρες. Ο ένα θα σπρώξει την μπάλα άμεσα στον 2 και ο 5 θα γλιστρήσει το καλάθι. Έτσι δημιουργούμε ένα τρίγωνο δυνατής πλευράς, ούτως ώστε μέχρι να μπορέσει η άμυνα να κάνει την αλλαγή, ο 2 να κάνει show, να εμφανιστεί αν θέλετε στην μπάσα και με ένα γρήγορο τρίγωνο να περάσει μπάλα μέσα στο καλάθι και να εκμεταλλευτούμε την αλλαγή και το υψομετρικό mismatch. Αμέσως μετά, ξανά οι περιφερειακοί μας παίχτες, τα κόκκινα τόξα που βλέπετε θα κάνουν cross, θα αλλάξουν πλευρές και θα υποδεχτούν πάσες από τους δύο προπονητές τώρα που βρίσκονται στις γωνίες, για να επιτεθούν ο μεν ένας με shoot κατευθείαν, ο δε άλλος με επίθεση σε close-out άμυνα. Αυτά, ξαναλέω, γίνονται ταυτόχρονα με ψηλές εντάσεις και ψηλές ταχύτητες. Στην επόμενη φάση, αυτό που είδαμε και στο 3 και στο 2-1-0, παίρνουμε το screen, δεν έχουμε την μπάλα, μπορεί η άμυνα να παίξει deny στον 2, οπότε ο άσος μας θα επιστρέψει, θα δώσει την πάσα μέσα, ξανά ο 1 και ο 2 θα κάνουν cross και θα σουτάρουν με pull-up απευθείαν και με επίθεση σε close-out. Λοιπόν, και φεύγοντας από εδώ, από το 3-0, πάμε στο τελευταίο κομμάτι 3-1-2-0, φεύγοντας από τους δύο περιφερειακούς, περνάμε σε δύο ψηλούς και ένα περιφερειακό. Είναι μια πολύ συνδυσμένη συνθήκη που θα βρούμε στα παιχνίδια μας. Παίρνουμε το screen στην μπάλα από τον 5, ξεκάθαρα αφού θα δημιουργήσουμε αλλαγή και δεν θέλουμε να αφήσουμε να αλλάξουν, να πάνε σε τριπλή αλλαγή, θα ανεβάσουμε τον 4 με μια μικρή κυκλική κίνηση στο high post, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκη high-low. Παίρνουμε το screen, δεν έχουμε την πάσα απευθείας, επιστρέφουμε, ψάχνουμε το mismatch μέσα, δεν το βρίσκουμε, κάνει flash ο 4 στο high post, θα πασάρουμε την μπάλα στον 4 και από εκεί θα πάει στον 5 και μετά ο 4 θα κόψει στο short corner για να σουτάρει και ο άσος μας στην αντίθετη γωνία για να σουτάρει την μπάλα. Βάζουμε, όπως βλέπετε σε όλα μας τα drill,
όταν είναι χωρίς άμυνα, φροντίζουμε να εκτελούν και οι δύο ή και οι τρεις παίκτες. Κάνει σίγουρα τα drill πιο ανταγωνιστικά, κάνει τους παίκτες να δουλεύουν με πιο μεγάλη ένταση. Και είναι αλλιώς να έχεις τρεις παίκτες να τρέχουν ένα drill και να σουτάρει ο ένας, είναι αλλιώς να τρέχουν ένα drill τρεις παίκτες και να είναι έτοιμοι να πάρουν shoot και οι τρεις παίκτες. Γι' αυτό είχαμε πει και στην αρχή ότι όλοι οι παίκτες ανά πάσα στιγμή πρέπει να είναι σε θέση ετοιμότητας. Να είναι έτοιμοι με σωστό footwork, με σωστή στάση σώματος για να μπορέσουν να εκτελέσουν. Λοιπόν, όλη τη σειρά την προηγούμενη που είδαμε, αφού εκτελεστεί χωρίς άμυνα, όπως δείξαμε, μπορεί να προσθέσετε και οποιαδήποτε άλλα drill θέλετε χωρίς άμυνα, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι θα πρέπει να μπούμε και να χρησιμοποιήσουμε την άμυνα. Δηλαδή από 2-0, 3-0 θα πάμε σε 2-2 και 3-1-2-3. Με έμφαση σε αυτά που δείξαμε όσον αφορά τις αποστάσεις, όσον αφορά την εκτέλεση, όσον αφορά την ταχύτητα και την ακρίβεια, για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή μας και τη δουλειά μας σαν επίθεση, ούτως ώστε κάθε τι που θα κάνουμε από εκεί πέρα να έχει στόχο και να έχει αποτέλεσμα. Λοιπόν, επόμενη άσκηση αφού περάσαμε από τους δύο και τους τρεις παίκτες, είναι μια άσκηση που είναι πολύ αγαπημένη μου εμένα, τη χρησιμοποιώ αρκετά συχνά, είναι 4-4 mismatch drill. Το ξεκινάμε σε μισό γήπεδο, το χρησιμοποιούμε, οι παίκτες παίζουν ελεύθερα στην επίθεση. Παίζουν ελεύθερα στην επίθεση και χρησιμοποιούν screen στην μπάλα. Σε πρώτη φάση χρησιμοποιούμε τα screen στην μπάλα και πάμε σε αλλαγές. Οπότε οι τέσσερις παίκτες πλέον, με τις αρχές που έχουμε δείξει όσον αφορά αποστάσεις, κοντών με ψηλούς, κοντών με κοντούς, υψηλό με ψηλό, να τηρούν όλες τις αρχές που έχουμε δείξει, που έχουμε χτίσει μέχρι τώρα, και να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα mismatch στο 4-4. Σε πρώτη φάση χρησιμοποιούμε αυτή την άσκηση αλλάζοντας μόνο στο screen στην μπάλα. Εάν θέλετε να το δυσκολέψετε ακόμα περισσότερο και για την άμυνα και για την επίθεση, να μπορέσει να διαβάσει καλύτερα, μπορεί να αλλάζετε σε όλα τα screen. Και φεύγοντας από το μισό γήπεδο, αυτή την άσκηση την εκτελούμε και σε transition καταστάσεις. Δηλαδή, μπορούμε να ξεκινάμε στο μισό γήπεδο και να τελειώνουμε με ένα transition. Μπορεί να ξεκινάμε με τέσσερις παίκτες στην baseline, τέσσερις στο foul, να δίνουμε μια πάσα στην επίθεση, να φεύγουν σε αμυντικό transition κατευθείαν και να γίνεται μια επίθεση και μια επιστροφή. Μπορεί να βάλετε οποιασδήποτε συνθήκες θέλετε για να δυσκολέψετε την άσκηση. Για μένα ξαναλέω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη άσκηση, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου drill. Και σε όσα κομμάτια θέλω να προετοιμάσω την ομάδα μου για τις αλλαγές, τη χρησιμοποιώ αρκετά. Λοιπόν, φεύγοντας τώρα από το κομμάτι του χτισήματος της ομαδικής μας επίθεσης, από το 2-0 φτάνουμε στο 4-4 και πλέον πρέπει να περάσουμε στο 5-5. Εδώ θα βάλουμε κάποια πολύ απλά επιθετικά παιχνίδια που μπορούν να εκτελεστούν απέναντι σε άμυνα με αλλαγές στα screen στην μπάλα. Ξαναλέω, είναι πολύ απλά επιθετικά παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν απέναντι σε οποιαδήποτε, σε straight man-to-man άμυνες, ας πούμε. Αλλά εδώ θα δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες ή θα δείξουμε, αν θέλετε, κάποια μικρά trick που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επίθεση, ούτως ώστε να εκμεταλλευτεί τις αλλαγές στην άμυνα και να χτυπήσει στα mismatch. Λέμε ξανά ότι κρατάμε τις αρχές που έχουμε και προσπαθούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο τι θέλουμε να κάνουμε. Ένα, νομίζω, από τα πιο συνηθισμένα επιθετικά παιχνίδια είναι το Diamond. Έτσι. Ένα παιχνίδι που όλοι μας σε κάποια φάση, σε οποιοδήποτε επίπεδο, το έχουμε χρησιμοποιήσει για να μπορέσουμε να επιτεθούμε. Η διάταξη, η αρχική διάταξη είναι γνωστή. Βλέπουμε τον ένα στην κορυφή, ο δύο στο high post, 3 κάτω από το καλάθι και 4-5 στα block. Λοιπόν, η πάσα θα φύγει για τη δεξιά πλευρά του γηπέδου, στον 3 που βγαίνει από ένα turnout screen, ο 2 θα διάσει και αμέσως μετά την πάσα ο 1 θα πάει στο αντίθετο corner. Στο επόμενο σχεδιάγραμμα θα δούμε τώρα πλέον τις θέσεις μαζί με την άμυνα. Αμέσως μετά την υποδοχή της μπάλας στο 3, θα δεχτεί ένα screen στην μπάλα από τον 5. Οπότε, όπως είχαμε δείξει και στο προηγούμενο drill που κάναμε, ο 4 θα ανέβει στο high post, ο 5 θα δώσει το screen στην μπάλα
και θα κάνει sleep. Οι πρώτες επιλογές που έχουμε στην αλλαγή της άμυνας είναι εάν είμαστε σε ταχύτητα και σε ακρίβεια όπως πρέπει, μπορεί να έχουμε άμεσα μία πάσα μέσα στον 5 ή μία πάσα μετά από high-low κατάσταση μαζί με τον 4. Τώρα, αυτή είναι η πρώτη επιλογή, η λογική και φυσιολογική επιλογή που θα μπορέσουμε να έχουμε. Λέμε ότι στην επόμενη φάση δεν μας έχει βγει. Δηλαδή, σε πρώτο χρόνο δεν έχει περάσει πάσα μέσα στον 5, στο μίσμας που έχει με τον 3. Και δεν έχουμε μπορέσει να δώσουμε την πάσα στον 4 για να πάμε σε high-low κατάσταση. Σαν δεύτερη επιλογή, τι θα κάνουμε. Θα τραβήξουμε τον 4 ψηλά και εκεί που η άμυνα του θα παίξει deny, για να αρνηθεί το high-low, αμέσως βλέπετε ότι δεν εκτελούμε από το αρχικό mismatch που έχουμε, αλλά δημιουργούμε μια συνθήκη που προέκυψε από εκείνο το mismatch. Γιατί ο H4 θα αναγκαστεί να παίξει deny στον 4 το δικό μας για να μην γίνει το high-low, οπότε αμέσως με μια κίνηση backdoor μπορούμε να δημιουργήσουμε κατάσταση είτε να σκοράρουμε είτε να πασάρουμε. Έτσι, αυτή είναι μια δεύτερη επιλογή που μπορεί να έχουμε. Σαν τρίτη επιλογή, θεωρούμε ότι ο 4 μας δεν μπορεί να πάρει την μπάλα ποτέ, ούτε είναι αρκετά γρήγορος για να κάνει μια backdoor κίνηση. Τότε τι θα κάνουμε. Εμείς θα τραβήξουμε τον 4 προς τα έξω, ούτως ώστε να διάσει ο χώρος στην κορυφή της ρακέτας και αμέσως θα κάνει flash ο 2 από απέναντι, που ο αμυντικός του είναι όντως πιο χαμηλά γιατί πρέπει να παίξει κοντά στη γραμμή της μπάλας, θα κάνει flash ο 2 από απέναντι και θα δημιουργήσει ο 2 μια κατάσταση high-low μαζί με τον 5. Αμέσως τώρα έχουμε τρεις επιλογές που έχουν προκύψει μέσα από την αλλαγή στα screen. Και ας υποθέσουμε ότι καμία από αυτές τις τρεις επιλογές δεν μας έχει δοθεί, δεν έχουμε δημιουργήσει κάτι. Τότε στο επόμενο σχεδιάγραμμα θα δούμε ότι εάν ο 3 δεν μπορεί να επιτεθεί, ο 5 δεν μπορεί να επιτεθεί, το high-low δεν μπορεί να γίνει με κανέναν τρόπο, τότε θα στείλουμε τον 4 σε ένα screen μακριά από την μπάλα, ούτως ώστε ο 2 με flash την μπάλα να μπορέσει να πάρει και να εκτελέσει άμεσα. Άρα, σε αυτό το κομμάτι έχουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως ξανά, ότι ένα εξωτερικό shoot σε άμυνα με αλλαγές στα screen στην μπάλα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα εσωτερικό mismatch για το επιθετικό rebound. Οπότε, μετά το shoot του 2, έχουμε τον 5 στο επιθετικό rebound, στέλνουμε και τον 4 κατευθείαν μετά το screen μακριά από την μπάλα στο επιθετικό rebound και έτσι έχουμε μια τέταρτη επιλογή που αμέσως βγαίνει μέσα από μια συνθήκη με ένα plot diamond. Ξαναλέω ότι όλα αυτά μοιάζουν είτε αυτονόητα, είτε απλά, είτε εύκολα. Όταν όμως όλα αυτά δεν δουλευτούν στην προπόνηση, δεν αναλυθούν όπως πρέπει και δεν εξηγηθούν όπως πρέπει στους παίκτες μας, όταν οι παίκτες θα βρεθούν μέσα στο παρκέ, κάτω από την πίεση της άμυνας και κάτω από την πίεση του χρόνου, να είσαι σίγουρο ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει εάν δεν τους έχουν γίνει συνήθεια. Λοιπόν, πάμε σε μία επίθεση με ένα κεντρικό pick and roll. Μπορεί να την ονομάσουμε fist, εμείς την έχουμε ονομάσει fist, μπορεί να την ονομάσετε 1, 2, 5, ό,τι με όποιο όνομα θέλει ο κάθε προπονητής. Ξεκινάμε με μία διάταξη ουσιαστικά 2-1-2, ο 5 από το high post θα ανέβει πάνω. Θα δώσουμε μια μπάσα στον 5 για να μεταφέρουμε την μπάλα από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Και ο 5 αμέσως θα κάνει ένα screen away στον άσο για να ελευθερωθεί και να υποδεχτεί την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Έτσι. Τώρα, βλέποντας την άμυνα, ο 1 είναι στο κέντρο του γηπέδου με τον παίχτη του και ο 5 είναι με τον παίχτη του. Ο 5 θα επιστρέψει, θα δώσει ένα κεντρικό pick and roll, θα προκαλέσει την αλλαγή στο screen στην μπάλα και θα κόψει μέσα στο καλάθι κατευθείαν με τον 1. Άρα η πρώτη μας επιλογή, αυτόματα και εδώ, είναι να πασάρουμε την μπάλα μέσα από τον 1 στον 5 στο mismatch για να εκτελέσουμε. Ή, όπως είπαμε και προηγουμένως, να δημιουργήσουμε ένα τρίγωνο. Τώρα, σε αυτή τη φάση θα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τρίγωνο είτε με τον 2, που θα ανέβει ένα βήμα πιο ψηλά για να υποδεχτεί την μπάλα και να την πασάρει μέσα, είτε με τον 4, που θα γυρίσει στην πλάτη της άμυνας, θα πασάρουμε την μπάλα και θα δημιουργήσει ένα τρίγωνο στην αδύνατη πλευρά. Άρα με κάποιο τρόπο
δημιουργώντας τρίγωνο ή με άμεση πάσα, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το πρώτο mismatch. Εμείς λέμε ότι εκεί δεν έχουμε μπορέσει να περάσουμε την μπάλα και να δημιουργήσουμε κανένα από τα δύο mismatch. Λοιπόν, θυμάστε ότι είπαμε προηγουμένως, όταν κάνουμε επίθεση στο κεντρικό, από το κέντρο στο εξωτερικό mismatch, ότι οι επόμενοι τέσσερις παίκτες θα πρέπει οπωσδήποτε να κινούνται. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση, εμείς έχουμε τον ένα να επιτίθεται απέναντι στον πέντε και την ίδια στιγμή ο πέντε ο δικός μας θα κάνει ένα back screen στον δύο και ο τέσσερα θα κάνει ένα screen στον παίχτη του. Λοιπόν, σε αυτή τη στιγμή, γιατί το κάνουμε αυτό? Καταρχήν κρατάμε την άμυνα απασχολημένη και κατά δεύτερον, εάν πάμε σε συνθήκη επίθεσης στο εξωτερικό mismatch στα τελευταία δευτερόλεπτα, σε αυτές τις κινήσεις των επόμενων τεσσάρων παικτών, η άμυνα θα αλλάξει. Ούτως ώστε εμείς με το back screen του 5 στον 2, είτε θα έχουμε ελεύθερο shoot από τον 2 στην γωνία, είτε με ένα μικρό flash στην μπάλα, ο 5 θα είναι κοντά στο καλάθι να εκτελέσει, ή στην αριστερή πλευρά, τη στιγμή που ο 4 θα κάνει κίνηση προς τα κάτω για τον 3, θεωρητικά ο 4 θα πρέπει να ανέβει να μαρκάρει τον 3 το δικό μας. Οπότε αν ο 4, όπως είπαμε προηγουμένως στις αρχές που βάλαμε και στον τρόπο επίθεσης εναντίον άμυνας με αλλαγές, σκρινάρει τον δικό του παίχτη, ο 3 ανεβαίνοντας ψηλά θα είναι εντελώς ελεύθερος για σούτ. Οπότε αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία βάζουμε τους παίχτες να λειτουργήσουν και να κινηθούν, κάνοντας επίθεση στο εξωτερικό mismatch από το κέντρο του γηπέδου. Την επόμενη φάση θα βάλουμε επίθεση από τις 45 μοίρες στην ίδια συνθήκη. Ο άσος μας θα επιστρέψει από την κορφή, αντί να επιτεθεί από το κέντρο, θα πάει στις 45. Βλέπετε τον Χ5, ο οποίος έχει ήδη μεταφερθεί στο απέναντι low post. Έτσι. Σε αυτή τη στιγμή, ο άσος βλέπετε ότι κάνει μια boomerang πάσα με τον 4 και ταυτόχρονα ο 2 αδειάζει πλευρά. Οπότε έχουμε καθαρίσει όλη τη δεξιά πλευρά για τον καλό μας χειριστή, για έναν καλό δεξιό χειραπαίχτη, για έναν παίχτη που μπορεί εύκολα να επιτεθεί από τη δεξιά πλευρά του καλαθιού και να φτάσει στο καλάθι. Έχουμε αδειάσει όλο τον χώρο, έχουμε σωστές αποστάσεις, έχουμε τον 5 στο αντίθετα low post. Μετά από την boomerang πάσα έχουμε αλλάξει την ισορροπία του Χ5 και ο ένα ο δικός μας πολύ εύκολα μπορεί να επιτεθεί στην close-out άμυνα του Χ5 και να φτάσει στο καλάθι ή να δημιουργήσει. Λοιπόν, τελειώνοντας πάμε σε μια γρήγορη απλή επίθεση με ένα πλαϊνό pick and roll. Μέχρι τώρα έχουμε δει ένα κεντρικό pick and roll, ένα πλαϊνό pick and roll σε καταστάσεις diamond. Και όπως είδατε, έχουμε προσπαθήσει σε όλες αυτές τις συνθήκες να εφαρμόσουμε τις αρχές για τις οποίες μιλήσαμε και στο θεωρητικό κομμάτι, αλλά και που βάλαμε στο ασκησιολόγιο μας χτίζοντας την επίθεση. Τώρα πάμε σε ένα πλαϊνό pick and roll και η άμυνα, αντιμετωπίζουμε αυτό που είχαμε πει, ότι η άμυνα μπορεί να πάει σε τριπλή αλλαγή. Δηλαδή, εάν σε αυτό το πλαϊνό pick and roll ο 4 είναι μόνος στη γωνία πίσω από την μπάλα, ο 2 και ο 3 είναι αντίθετα και κάνουμε ένα screen στην μπάλα με τον 5, το πιο πιθανό είναι ο Χ5 να μείνει στον 1, ο Χ4 να κλέψει προς τα μέσα και να πάει στον 5 το δικό μας και ο Χ1 να φύγει στη γωνία και να πάει στον 4. Πώς το αντιμετωπίζουμε όλο αυτό? Θυμάστε, άλλος ένας τρόπος που είπαμε ότι μπορούμε να επιτεθούμε στην άμυνα με αλλαγές είναι τα κοψίματα πίσω από την μπάλα. Στο επόμενο σχεδιάγραμμα θα δείτε πολύ ξεκάθαρα ότι τη στιγμή που γίνεται το screen στην μπάλα, ο ένα φεύγει για να πάει στη γωνία και ο 4 φεύγει για να κόψει προς τα μέσα να πάρει το 5, timing, spacing και speed of execution, η ταχύτητα δηλαδή στην εκτέλεση, οι αποστάσεις και ο συγχρονισμός που πρέπει να έχουμε στην επίθεση δίνουν τη δυνατότητα στον 4 μέχρι να κατέβει κάτω ο 1
και από τη στιγμή που ο δικός του αμυντικός πάει στο κέντρο της ρακέτας να πάρει τον 5, να κόψει πίσω από την πλάτη της άμυνας για μια άλλη πάσα, για μια πάσα στην πλάτη της άμυνας backdoor που θα μπορέσει να τελειώσει εύκολα με ένα lay-up. Ξανά, πάμε πίσω στις αρχές μας. Ο τρόπος που είδαμε ότι κόβουμε πίσω από την πλάτη της άμυνας και μπορούμε να εκτελέσουμε. Λοιπόν, στο επόμενο σχεδιάγραμμα, θυμάστε ότι πάλι είπαμε άλλος ένας τρόπος. Δεύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε μία άμυνα που πάει σε τριπλή αλλαγή είναι ο εξής. Είναι να βάλουμε πάντα πίσω από την μπάλα κοντό παίχτη. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε βάλει τον 4 αντίθετα μαζί με τον 3, ούτως ώστε παίρνοντας το side pick and roll με τον 5, να μην προσφέρεται για την άμυνα η τριπλή αλλαγή, γιατί ούτως ή άλλως χ1, χ2 είναι σχεδόν ισοϊψείς παίχτες, οπότε και μέσα να μπει ο χ2 να κάνει την τριπλή αλλαγή δεν αλλάζει κάτι για την επίθεση μας και δεν αλλάζει κάτι για την άμυνά τους. Εμείς έχουμε το ίδιο πλεονέκτημα, ούτως ώστε μπορούμε να περάσουμε την μπάλα μέσα. Άρα, έχοντας χρόνο, στην αρχική μας διάταξη, διώχνουμε τον 4 πίσω από την μπάλα, τον βάζουμε πάντα απέναντι από την μπάλα και έτσι στερούμε από την άμυνα τη δυνατότητα να πάει σε τριπλή αλλαγή. Λοιπόν, έχουμε πει ξανά, εδώ έχουμε μια συνθήκη, μια τρίτη επιλογή, ότι έχουμε χρησιμοποιήσει το screen στην μπάλα, δεν έχει γίνει κάτι, έχουμε φέρει την μπάλα στη 45 δεξιά, έχουμε αδειάσει τον χ4 από τη γωνία, τον έχουμε στείλει απέναντι, έχουμε σπρώξει το χ3 στη γωνία, boomerang πάσα 1-2 και επίθεση του 1 απέναντι στον 5. Βασισμένα όλα στις αρχές που έχουμε θέσει χτίζοντας την επίθεσή μας και στους κανόνες που έχουμε βάλει στους παίκτες μας όταν θέλουμε να επιτεθούμε και όταν ξέρουμε ότι πρόκειται να επιτεθούμε απέναντι σε άμυνα που αλλάζει τα screen στην μπάλα. Λοιπόν, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές έτσι ήταν μια παρουσίαση που μας έδωσε κάποια πράγματα. Ξεκάθαρα, εάν όλα αυτά τα είχαμε μέσα στο γήπεδο και μπορούσαμε να τα δούμε μέσα στο γήπεδο, θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα για όλους. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έτσι μέσα από κάποια σχεδιαγράμματα και κάποιες λεπτομέρειες που δώσαμε, βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Εν κατακλείδη θέλω να τονίσω ότι η άμυνα με αλλαγές κερδίζει όλο και περισσότερο χρόνο μέσα σε ένα αγώνα μπάσκετ. Είναι δεδομένο ότι η αθλητικότητα, το παιχνίδι σε θέματα αθλητικότητας έχει αλλάξει επίπεδο, οπότε πλέον είναι πιο εύκολο για τους ψηλούς παίκτες να μαρκάρουν κοντούς και για τους κοντούς να παλέψουν και να σπρώξουν ψηλούς παίκτες λόγω δύναμης μέσα στο καλάθι. Η άμυνα λοιπόν με αλλαγές είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και είναι πολύ σημαντικό να το εντάξουμε στη γενικότερη τακτική μας όσον αφορά και την άμυνα μας, αλλά και την επίθεση μας για την οποία μιλάμε σήμερα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό πρέπει να γίνει, θεωρώ, χωρίς να φορτώνουμε την ομάδα με άπειρες πληροφορίες. Είναι πολύ σημαντικό να φτιάχνουμε καταστάσεις για τους παίκτες που να μπορούν μέσα από αυτές να αντιδρούν και να εκτελούν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν χρειάζεται σε κάθε συνθήκη που θα αντιμετωπίσουμε στο μπάσκετ να έχουμε και κάτι διαφορετικό, ο φόρτος για τους αθλητές σε κομμάτι τακτικής θα είναι τεράστιος. Θέλουμε να έχουμε, παραδείγματος χάρη, μια universal offense. Δηλαδή, να είναι μια επίθεση που να μπορεί να την τρέξουμε. Είτε η άμυνα παίζει αλλαγές, είτε η άμυνα παίζει match-up, είτε η άμυνα παίζει zone. Ούτως ώστε να μην χρειάζεται ο παίκτης με την μπάλα να σταματήσει, να δει, να καταλάβει, να ξαναβάλει τους συμπαίκτες σε σωστές αρχικές θέσεις και να χάσουμε πολύτιμο χρόνο από την επίθεσή μας. Άρα πρέπει να φτιάξουμε συνθήκες ούτως ώστε μέσα από αυτές να δίνουμε τη δυνατότητα στους παίκτες μας να διαβάζουν και να είναι έτοιμοι να αντιδράσουν με υπομονή και ψυχραιμία σε οποιαδήποτε συνθήκη μπορέσουν να αντιμετωπίσουν σε ένα αγώνα μπάσκετ. Λοιπόν, είναι επίσης πιθανό, πολύ πιθανό, όπως είπαμε στην αρχή, γιατί όταν μιλάμε για άμυνα με αλλαγές,
Μιλάμε για άμυνα με αλλαγές σε πολλά κομμάτια της επίθεσης. Είναι επίσης πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουμε μια άμυνα με αλλαγές και εκτός κρέν στην μπάλα, σε σκριν μακριά από την μπάλα ή σε ειδικές καταστάσεις. Δηλαδή, σε μια συνθήκη που παίζουμε από τη sideline ή από την baseline, η άμυνα να πάει σε κάποιες αλλαγές. Οπότε, πάνω σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εντάξει στην επιθετική μας τακτική κομμάτια τα οποία να έχουν εφαρμογή σε διαφορετικές καταστάσεις του παιχνιδιού. Ούτως ώστε με τη δυνατότητα που δίνουμε στους παίχτες μας και με την προπόνηση να διαβάσουν και να εκτελέσουν, να μην χρειάζεται να βάλουμε 100 διαφορετικά πράγματα για κάθε συνθήκη. Λοιπόν, από μένα νομίζω τελειώσαμε. Αυτά είχα να πω. Στο τελευταίο slide βλέπετε το mail μου και το WhatsApp μου. Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Οποιοδήποτε συνάδελφοι θέλουν να συζητήσουμε οτιδήποτε ή πολύ ευχαρίστως να τους στείλω και τις παρουσιάσεις και ό,τι άλλο θέλουν. Εγώ είμαι στη διάθεσή τους. Ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα η σημερινή κουβέντα. Ελπίζω έτσι να βοήθησα και εγώ με τη σειρά μου να έχω δώσει ένα-δυο πραγματάκια σε κάποιους από εσάς και εύχομαι σε όλους μας υγεία καταρχήν και καλή τύχη για την επόμενη σεζόν, ευχόμενος να ξεκινήσει και αυτή σύντομα. Ωραία. Coach, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση που μας έκανες. Να ξεκινήσουμε και με κάποιες ερωτήσεις που στέλνει ο κόσμος. Έχουμε και χαιρετίσματα αρκετά από αρκετό κόσμο, από τον Λάρη τον Δημητριάδη πρώτα απ' όλα, ο στέλνει την καλησπέρα, τον Γιώργο Σωτσιότσιος από τα Δωδεκάνησα, η Γεωργία η Μαστροδήμου, ο Αχιλέας ο Ζυγελόπουλος, ο Ανδρέας ο Χριστοφόρου και ο Μελής ο Ευρύς, λέει πάρα πολύ αναλυτικό, λέει ο Μελής. Και η πρώτη ερώτηση έρχεται από τον Γιάννα τον Παντελίδη. Φίλε coach Παναγιώτη, καλησπέρα. Σε εύχομαι να είσαι καλά, εξαιρετικός όπως πάντα, μπράβο σου. Προπονητής ανάδειξης, θα ήθελα να σε ρωτήσω και από την εμπειρία σου στην Κύπρο, τι πάει λάθος στους παιδες οι οποίοι στα παιδοεφηβικά ήταν εξαιρετικοί και όταν προωθήθηκαν στους άντρες δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν όσο θα περιμέναμε. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει μεγάλη συζήτηση, γιατί όταν λέμε τι πάει λάθος, σίγουρα δεν πάει μόνο ένα πράγμα λάθος. Δηλαδή, και επειδή μ' αρέσει να είμαι έτσι και με τους αθλητές μας στηρός, όπως είμαι και με τα παιδιά μου που ασχολούνται με τον μπάσκετ, δηλαδή δεν μπορεί να βλέπουμε το νόμισμα μόνο από μια όψη. Ξεκάθαρα υπάρχει ευθύνη και στα παιδιά. Έτσι, ξεκάθαρα υπάρχει ευθύνη και στα παιδιά. Γιατί από ένα σημείο και μετά τα παιδιά ίσως να μην λαμβάνουν υπόψη το πόσο σοβαρά θα πρέπει να δουλέψουν και πόσο σκληρά θα πρέπει να δουλέψουν για να πάνε στο επόμενο επίπεδο. Γιατί το να ξεχωρίζει τα παιδοεφηβικά δεν είναι ποτέ αρκετό. Απ' την άλλη, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι είναι η εμπιστοσύνη που θα πρέπει να δείξουμε εμείς σαν προπονητές σε αυτά τα παιδιά. Ο χρόνος που θα πρέπει να τους δώσουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να περιμένουμε και είναι ανέφικτο να περιμένουμε ένα παιδί όσο καλό και να είναι στα εφηβικά ξαφνικά να μπει στην αντρική ομάδα και να μπορέσει να δείξει πράγματα. Οπότε πρέπει να έχουμε και υπομονή και επιμονή και να δώσουμε τις δυνατότητες σε αυτά τα παιδιά που μπαίνοντας στην αντρική ομάδα η απόδοσή τους θα είναι σαν καρδιογράφημα. Δηλαδή θα είναι πάνω κάτω. Οπότε πρέπει να έχουμε την υπομονή και να τους δώσουμε το χρόνο που χρειάζονται για να προσαρμοστούν σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι πλέον οδεύουμε και προς το θέμα μείωσης των ξένων που θα είναι ακόμα κάτι σημαντικό για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να βρουν τις ευκαιρίες που θέλουν να δείξουν το ταλέντο τους και στο επόμενο επίπεδο. Αλλά επιμένω ότι χρειάζεται και πολύ σκληρή δουλειά από όλους αυτούς. Ο Νίκος Λαμπρίας λέει ευχαριστούμε coach. Νομίζω ο Νίκος αρκετά από αυτά που έδειξε σήμερα coach θα τα ξέρει. Εντάξει, με τον Νίκο έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια μαζί. Είναι ένας από τους καλύτερους συνεργάτες που είχα ποτέ και αγαπημένος φίλος. Και ένα παιδί με ιδιαίτερο ήθος και πραγματικά πάρα πολύ καλός προπονητής. Πάρα πολύ καλός προπονητής
και στο κομμάτι της ανάπτυξης, αλλά και σαν συνεργάτης προπονητής στο κομμάτι του scouting και της προετοιμασίας ενός παιχνιδιού. Νομίζω ήμουν πολύ τυχερός που τον είχα κοντά. Coach, εγώ να σε ρωτήσω, αυτά τα κομμάτια πότε ξεκινάς να τα βάζεις, ενώ κατά τη διάρκεια της σεζόν αυτή την προπόνηση, πότε τα δείχνεις, στην αρχή, στην προετοιμασία, πιο μετά, όταν κοντεύουμε στα παιχνίδια? Πολύ καλή ερώτηση, Αντώνη. Αυτό το κομμάτι είναι κομμάτι που έχουμε εντάξει στην γενικότερη επιθετική μας φιλοσοφία. Εμείς ξεκινάμε την προετοιμασία της ομάδας και μπαίνουμε, μιλώντας για σύλλογο, γιατί το να δουλέψεις με μια εθνική ομάδα είναι εντελώς διαφορετικό. Ο χρόνος είναι διαφορετικός, οι συνθήκες είναι διαφορετικές, αλλά χτίζοντας μια ομάδα από την αρχή, ξεκινάμε την προετοιμασία μας βασιζόμενη πρώτα στο επιθετικό κομμάτι. Οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας είναι ότι είναι οι παίκτες ερχόμενοι από διακοπές, αν θες, ή από off-season, δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας, αν θες, επίπονης προπόνησης που απαιτεί το αμυντικό κομμάτι. Σίγουρα είναι πιο ευχάριστο το κομμάτι της επίθεσης. Οπότε εμείς αποφασίσουμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία της ομάδας μας βάζοντας τις επιθετικές μας αρχές. Δουλεύουμε αρκετά με το κομμάτι, στο κομμάτι του spacing, του timing και των συνθηκών ένας εναντίον ενός. Και στο μεταγενέστερο στάδιο, δηλαδή μετά τη δεύτερη, τρίτη εβδομάδα που ξεκινάμε να μπαίνουμε στα κομμάτια, τα επιθετικά μας κομμάτια, τα συστήματα μας κτλ., ξεκαθαρίζουμε και εντάσσουμε πλέον και τις λεπτομέρειες που θέλουμε για διαφορετικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Άρα χτίζεται στην προετοιμασία όλο αυτό, αλλά δεν σταματάει ποτέ να δουλεύετε μέσα στη σεζόν. Φαντάζομαι πως αυτά τα plays που έδειξες αλλάζουν ελαφρώς ανάλογα και με τις ικανότητες του κάθε παίχτη που μπορεί να έχεις κατά διαστήματα στην ομάδα σου. Ναι, το playbook ξεκάθαρα ετοιμάζεται αφού γίνει το recruiting της ομάδας. Απλά αυτά τα δύο-τρία πολύ απλά plays είναι ίσως ό,τι βασικότερο θα μπορούσαμε να βάλουμε που θα έλεγα ότι δίνει τη δυνατότητα σε παίκτες οποιοδήποτε επίπεδου να τα εκτελέσουν. Το θέμα είναι οι λεπτομέρειες, οι αποστάσεις, ο συγχρονισμός και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν μέσα σε αυτά τα plays, τα πολύ απλά plays, σε συνθήκες που μας δίνει η άμυνα. Ξεκάθαρα υπάρχουν τα playbook είναι τεράστια, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες, αν θέλεις, για επίθεση απέναντι σε άμυνα με αλλαγές. Ο coach Μπαρτζόκας έχει αρκετά καλές ιδέες στα επιθετικά του παιχνίδια συνήθως απέναντι σε άμυνα με αλλαγές, αλλά μιλάμε. Αυτό που είπες είναι ξεκάθαρο. Είναι ανάλογα με το επίπεδο των παικτών. Γι' αυτό εμείς επιλέξαμε στην σημερινή παρουσίαση, λόγω της δυσκολίας του ότι δεν υπάρχει γήπεδο και δεν υπάρχουν αθλητές να το δείξουμε, μέσα από κάποια σχεδιαγράμματα να παρουσιάσουμε ό,τι πιο απλό, δίνοντας έμφαση όμως στις λεπτομέρειες που θα πρέπει να προσέξουμε για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτά τα plays μπορούν να εφαρμοστούν και σε ηλικίες μικρότερες, δηλαδή πέρα των ανδρών. Ναι, βέβαια. Σε εφηβικές ομάδες πάρα πολύ εύκολα και νομίζω ότι είναι και ενδεδειγμένα, γιατί είναι πολύ απλά για εφηβικές ομάδες. Από εκεί πέρα, στο κομμάτι από παιδες και κάτω, είναι απαγορευτικό να βάζουμε παιχνίδια με screen στην μπάλα. Δηλαδή από παιδικές ομάδες και κάτω, για μένα τα παιδιά πρέπει να μάθουν πολύ καλά να εκμεταλλεύονται όλο το εύρος του γηπέδου, το μήκος και το πλάτος του γηπέδου και να βελτιώνουν τις δυνατότητες και τις ικανότητες τους στο ένας εναντίον ενός σε σχέση με τις αποστάσεις και με το συγχρονισμό. Τα screen μπορούν να έρθουν πιο μετά. Ναι, λογικό αυτό. Coach, έτσι κλείνοντας, αφού δεν βλέπω να έχουμε άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα να σε ρωτήσω, το playbook σου είναι βασισμένο σε δικές σου ιδέες προφανώς, αλλά σίγουρα και κάτι που έχεις δει στο παρελθόν ή έχεις συνεργαστεί με κάποιον και σου έχει μείνει κάτι στο μυαλό. Θες να μας δεις έτσι, να μοιραστείς, ας πούμε, από πού παίρνεις τις ιδέες σου? Από συνεχή μελέτη.
Κάπως δεν έχει μελέτη. Συγκεκριμένα σήμερα κάποιος φίλος προπονητής, επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι το μπάσκετ δεν σταματάει να εξελίσσεται καθόλου, κάποιος φίλος προπονητής μου έστειλε ένα τεράστιο αρχείο με πάρα πολλές με ανάλυση επιθετικών κομματιών των περισσότερων ομάδων της Ευρωλίγκα. Οπότε, βλέποντας αυτά, παίρνεις ιδέες. Νομίζω ότι όλοι μας αυτό που κάνουμε και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας, να μελετάμε, να ψάχνουμε, να παίρνουμε ιδέες από συναδέλφους και από εκεί και πέρα να φροντίζουμε, γιατί πέφτουμε πολλές φορές στο λάθος ότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε οτιδήποτε βλέπουμε. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα πρέπει να γίνονται βάσει του έμψυχου δυναμικού. Δηλαδή, όταν ξέρεις την ομάδα σου, τότε αποφασίζεις τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις, τι είναι πραγματοποιήσιμο και τι μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Αλλά, ναι, δεν σταματάω καθόλου να ενημερώνομαι, κυρίως από έτσι, ομάδες και προπονητές ψηλού επίπεδου, βλέποντας πάρα πολύ Ευρωλίγκα και αναλύοντας πάρα πολύ τα παιχνίδια, για να παίρνω αρκετές ιδέες από εκεί. Τώρα μιλώντας για Ευρωλίγκα, μου θύμισες κάτι που είπες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο έχει να κάνει με το mid-range shoot, το οποίο εσύ λες ότι το χρησιμοποιείς αρκετά, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και μια ανάλυση που έκανα του Κυπριακού Πρωταθλήματος, του φετινού Κυπριακού Πρωταθλήματος, φαίνεται ότι κοντεύει να εξαλειφθεί εντελώς από τη φιλοσοφία των προπονητών. Ναι, άρα η δική σου ανάλυση με δικαιώνει. Έτσι, σχεδόν δεν υπάρχει πλέον στο μπάσκετ καθόλου το όμπεσο. Εντάξει, είναι θέμα φιλοσοφίας του κάθε προμονητή. Εγώ πραγματικά το πιστεύω και θεωρώ ότι ειδικά παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το screen στην μπάλα, εάν έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν αποτελεσματικά από μέση απόσταση, τότε τους δίνει πάρα πολλές διαφορετικές προοπτικές στο πώς θα επιτεθούν, γιατί υποχρεώνει την άμυνα να ανέβει ψηλά και πλέον ανοίγουν οι χώροι, δεν είναι μόνο το τρίποντο, πλέον ανοίγουν οι χώροι και μπορεί να δημιουργηθούν πολλές συνθήκες εάν ο παίκτης που χρησιμοποιεί το σκρίν στην μπάλα μπορεί να σουτάρει από μέσα απόσταση. Ναι, είναι μια προσέγγιση η οποία χρήζει με περισσότερη συζήτηση, νομίζω. και σίγουρα είναι μια επιστροφή, όχι στα παλιά, να το πούμε έτσι. Θα πούμε ότι είναι μια αλλαγή στο ότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το μέχρι τώρα, γιατί συνήθως παρατηρούμε έναν παίχτη, παρόλο το γεγονός που έχει το σουτ, σε μέση και μακρινή απόσταση, για να μην πω ακριβώς μέση, να κάνει τα δύο βήματα, το step back πίσω για να κάνει το shoot από το τρίποντο. Εντάξει, νομίζω ότι πολύ λίγοι παίκτες πλέον έχουν μείνει στην Ευρωλίγκα που το έχουν αυτό. Δηλαδή, το πιο χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή μου έρχεται ένας δικός μας, ο Κώστας Σλούκας. Είναι από τα παιδιά που το χρησιμοποιεί κατά κόρον το μεσαίο shoot μετά από σκρίνει την μπάλα. Είναι εκπληκτικό shooter τριών πόντων, αλλά δεν πάβει να χρησιμοποιεί και ιδιαίτερα το μεσαίο shoot μετά από σκρίνει την μπάλα ή μετά από συνθήκες και καταστάσεις ένας εναντίον ενός απέναντι στους ψηλούς. Οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ωραία. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσίαση. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω. Όσο βασικά προσπάθησες και να παρουσιάσεις κάποια βασικά πράγματα, παρόλα αυτά νομίζω ότι θα έδωσαν αρκετές ιδέες σε αρκετούς συναδέλφους. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ και όπως είπα, υγεία σε όλους μας και καλή συνέχεια και καλή αρχή στη νέα σεζόν. Πρώτα ο Θεός, το συντομότερο δυνατό. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από το σημερινό μας σεμινάριο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να περνάτε όλοι καλά.